Λοιπόν, εδώ θα είμαστε χυμαδιό Ραπτόπουλο, χυμαδιό, χυμαδιό, κυριολεκτικά χυμαδιό. Μένα μου είπαν θα πάρουν άδεια οι συνάδελφοι και τα λοιπά. Μετά θα πάρει εσύ. Μου λένε θε δίπλα σου κανένα και τα λοιπά. Λέω, κοιτά να δει, φέρε με όποιον θέλει. Δεν κάνω κουμάντα εγώ. Αν θε, φέρε μου, αν δεν θε, μην με φέρνει. Δεν μου φέρε και είμαι χυμαδιό. Έτσι, αναπολώ αθλητικές ταξιαρχίες, βραδινά και τέτοια. Θα πούμε πολλά πράγματα. Δευτέρα είναι, δεν πειράζει, θα πω πολλά πράγματα. Εξάλλου, Τετάρτη, Πέμπτη έχουμε τα μάτς. Παρασκευή θα είναι σχολιασμός. Εγώ θα φύγει με πολύ μπάλα αυτή η εβδομάδα. Η άλλη θα είναι. Η άλλη εβδομάδα θα είναι. Έτσι, πολύ έτσι. Νιρβάνα, να πούμε. Θα ανέβει και η θερμοκρασία πολύ και τέτοια. Οπότε η άλλη εβδομάδα θα είναι για πολύ χυμαδιό. Τώρα έχουμε μάτς, έχουμε ρεβάνς. Οι δύο ομάδες από τις τρεις έχουν μεγάλα ντέρμπι. Μιλάω για τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Ο Άρης πέρασε. Θα τα δούμε λίγο ένα-ένα αυτά. Θα δούμε και τα κοινωνικά, κουτσοπολιά. Αν έχασε στα κλειδιά του. Έχουμε να σας πω και για τις καινούργιες δουλειές που θα γίνουν. Συνεργασίες. Στο διαδικτυακό κομμάτι. Στο γύρο που αν το βράδυ. Εδώ τι θα γίνει, τι δεν θα γίνει. Θα σας τα ανακοινώσει ο Γιώργος ο Μπούζος. Είμαι εγώ υπάλληλος εδώ και τα άλλα τα κατέχω να πούμε. Εντάξει, παιδιά, ότι γίνει εδώ, ότι αλλαγή και τα λοιπά είναι του Γιώργου του Μπούζου. Δεν ανακατεύομαι. Εγώ είμαι παίκτης. Όπου με βάζουν, παίζω. Έτσι, να σας φτιάξω λίγο το μυαλό. Αν χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου, αν μείνατε έξω από το σπίτι, θέλετε να σας ανοίξουν εύκολα, γρήγορα και οικονομικά, πάτε στο Πετκανίτσα, τηλεφώνη 101 και Μάρκου Μπότσαρη γωνία. Με τηλέφωνο το 85-27-27. Κλειδιά, κλειδαρχές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Κλειδιά αυτοκινήτου μομπιλάζερ με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πάτε στο Πετκανίτσα, έχει και πάρκινγκ. Τι σημαίνει πάρκινγκ? Μπορείτε να τριπλοπαρκάρετε, να αφήσετε ένα κινητό, να το έχετε το κινητό μαζί σας. Τροχιές δεν περνάνε από εκεί, δημοτικές αστυνομίες, τίποτα. Μόνο αν γίνει κάποια καταγγελία κανένας ρουφιάνου, κάποιος ρουφιάνος εκεί μπορεί να πάρει τηλέφωνο όπως συχνά συμβαίνει στην Ελλάδα. Τον άλλον το πρωί στην εκπομπή τον βάλαν μέσα γιατί καλλιεργούσε, λέει, λίγο χασισάκι στη γλάστρα νούμε του σπιτιού. Και τον βάλαν φυλάκι. Λέει, γιατί με βάλαν φυλάκι? Γιατί ρε ηλίθιε, δεν καλλιέργησες, δεν μετακίνησες τόνους κοκαίνης, βλάκα. Άμα βγήκες τόνους κοκαίνης, θα ήσουν έξω, κύριος. Τώρα με τη γλάστρα σε πιάσαν, βλάκα, σε βάλαν μέσα. Γιατί, λέει, με βάλαν μέσα? Λέει, ή θα είσαι ή δεν θα είσαι στην Ελλάδα και παντού. Ή θα είσαι ή δεν θα είσαι. Μικροκλοπές, μικροαπάτες. Μικροπαρανομίες. Θα πηγαίνεις μέσα, φουκάρας. Δικαστής θα πουλάει μαγιά. Μόλις γίνεις μεγάλο απατεώνας, μεγάλο καταχραστής και τα λοιπά, τότε γίνεσαι κύριος. Άλλο να διακινείς τόνους κοκαίνη και άλλο να καλλιεργείς μια γλάστρα χατσισάκι στο μπαλκονάκι σου για ιδίαν χρήση. Σε πάνε μέσα σούμπιτο, να πούμε, και αστυνομική είναι και πάρα πολύ αυστηρή. Έλα μέσα, να πούμε, στο Σκόντα Οκτάβια, χασισάκι να πούμε. Σου πουλάνε και μαγιά οι αστυνομικοί. Ενώ αν είσαι κανένα μεγάλο αυτό, δεν μπορεί να το μιλήσει στον άλλο. Καλά τα λέω, κύριε Καταγιώργη, καλά τα λέω εγώ. Καλά τα λέω, έτσι είναι. Και μπορεί να τα αλλάξουμε. Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδελφούς Κωνσταντινίδη. Μόνιμοι στην εκπομπή. Μόνιμοι συμπαραστάτες. Ακόμα και Ιούλιο, ακόμα και Αύγουστο. Όταν έχεις Αύγουστο εκπομπή και έχεις χορηγό εκπομπής Αύγουστο, πρέπει να του πεις και μια κουβέντα παραπάνω του αλλού, γιατί Αύγουστο είναι λίγο δύσκολα τα έργα. Δεν έχουν ραδιόφωνα, δεν βλέπουν τηλεοράσεις. Είναι ένας άχρηστος κυριολεκτικά μήνας. Ο πιο άχρηστος μήνας που υπάρχει είναι ο Αύγουστος. Μπελαριό, καρακισαριό, χυμαδιό, θες να κάνεις δουλειά, δεν βρίσκεις συνεργάτες, τίποτα. Μπαίνω Σεπτέμβριο, τρέχω σαν τους τρελούς να καλύψουν αυτά που δεν κάλυψαν 1,5 μήνα. Όπως κάθε μέρα όμως, έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδελφούς Κωνσταντινίδη. Τι είναι εκεί? Εκεί μπορείτε να διαγράψετε οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό σας αυτοκίνητο, αρκεί να κάνετε ένα τηλέφωνο στο 18133, κρατώντας μόνο την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια σας, τίποτα άλλο. Οι αδελφοί Κωνσταντινίδη θα κάνουν τα υπόλοιπα για εσάς γρήγορα, αξιόπιστα, στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Έτσι λοιπόν, για οριστική διαγραφή του παλιού σας αυτοκινήτου, αδελφοί Κωνσταντινίδη, γρήγορα και εύκολα με ένα τηλεφώνημα στο 18133 ή στο axa.gr. We'll be right back.
Όταν πρόκειται τώρα για ασφάλεια αυτοκινήτων, μια και η εκπομπή είναι πολύ άντρικη, να πούμε, βρωμάει βαρβατήλα, να πούμε, αυτοκίνητα, ασφάλεια αυτοκινήτων, κλειδαριές, κόλπα, ιστορίες, βαρβατήλα βρωμάει, τι να σου πω τώρα. Όταν πρόκειται για ασφάλεια αυτοκινήτου, πρέπει να ξέρετε με ποιον μιλάτε. Γι' αυτό να επιλέξετε την Εργοβάς. Εκεί βρίσκεται τιμές τόσο χαμηλές, σαν να τις πήρατε από το ίντερνετ, αλλά με πρόσωπο. Έτσι. Οι άνθρωποι είναι πολύ ευγενικοί, πάρα πολλοί επαγγελματίες και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Παράδειγμα, ασφάλεια αυτοκινήτου Κόρντομπα, 1400 κυβικά με πλήρη οδική βοήθεια, 145 ευρώ το χρόνο. Με οδική βοήθεια, έτσι. Πλήρη. Τηλεφωνήστε στο 300-305 και βγείτε αμέσως κερδισμένοι και ασφαλείς. 300-305. 145 ευρώ, 145 ευρώ, έτσι, το χρόνο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ο Τσαλτίδης έχει άδεια. Τον είδα εκεί σε κάτι διακοπές που ήταν στο Facebook και τέτοια. Άπλωσε και κάτι πετσέτες στο Άρη, μυαλό δεν έχει αυτός. Μην πάτε ρε με πετσέτες, θα πούμε. Εκεί που πάτε με τις πετσέτες του ΠΑΟΚ του Άρη, μπορεί να εμφανιστούν 20 Ολυμπιακοί οργανωμένοι. Θα σας κάνουν μαύρο στο ξύλο. Τζάμπα να φάτε ξύλο. Τι θες, τι χρωματιστή πέτσε. Τέλος πάντων, αν τελείωσε τις διακοπές, θα τον δείτε σουνάμενο κουνάμενο στο αεροδρόμιο της Μίκρας να πάει να αποδεχτεί τον Γκαρθία. Δυστυχώς ο Κουτσαμιχάλης είναι στα πούλμαντα και οδηγάει εκεί πέρα το πούλμαντο του ΑΣΤ. Δεν θα τον έχει εκεί να του λέει γράψε 5.000, όχι είμαστε 4.000, όχι στο άλλο διάστημα είμαστε 6.000. Πάντως, η μόνη ομάδα η οποία στη Θεσσαλονίκη, η ομάδα του Άρεως, είναι αυτή η οποία μπορεί να κατευθύνει πλήθη οπαδών και φιλάδρων στο αεροδρόμιο της Μίκρας. Δεν το λέω Μακεδονία, γιατί η Μακεδονία είναι παλαιόν την... Πώς τη λένε? Μακεδονία είναι τα Σκόπια. Μην μπερδευτείτε και νομίζετε, αν πω ότι να πάτε στο αεροδρόμιο Μακεδονία, μπορεί να πάρετε τα μάξια να πάτε στο αεροδρόμιο των Σκοπίων. Θα μπερδευτείτε, να πούμε. Για να μην σας μπερδέψω, λέω το Δήμο Μίκρας, που είναι και ο Δήμαρχος καλό παιδί και φίλος και μας βοηθάει εκεί πέρα όταν έρχεται η ΔΕΗ, όταν έρχεται ο λογαριασμός 2,5 χιλιάρικα για το νερό. Ο άλλος λέει δεν τα χρεώνε, λέει τα φορτώθηκα, λέει εγώ. Τι να κάνουμε, τα φορτώθηκε εκεί, μπείτε σε διακανονισμό εκεί στο Δήμο Μίκρας. Όταν σας έρχεται επί 5 χρόνια το νερό 10 ευρώ, πάγιο, κάποιο λάκκο έχει φάβα. Έτσι, σαν μας λύσει, καλό παιδί, τα ρύθμισε, βοηθάει το κοινό. Εντάξει, αεροδρόμιο Μίκρας, λοιπόν, 5:30, άλλη μια μεταγραφή αεροδρομίου για την ομάδα του Άρεως μας. Όπως έλεγε ο σχορεμένος ο Ψηφίδης. Όχι ο παίκτης, ο Βασίλης, ζει. Είναι και πολύ καλά στην υγεία του και είναι και φίλος μου. Ο άλλος, ο αδερφός του, ο Γιάννης, δεν έκανε καλή ζωή καθόλου. 5:30 το απόγευμα λοιπόν, δεύτερη μεταγραφή αεροδρομίου στον Άρη. Εντάξει, εγώ δεν λέω θα πιάσει. Μπορεί και να μην πιάσει. Δεν ξέρεις. Στο μεταγραφές είσαι σαν τα καρπούζια να πω. Παίρνεις, φαίνεται απ' έξω καλό το καρπούζι. Πορτοκάλι, Μέρλιν που φωνάζανε. Ωραία πορτοκάλια και πας να στύψεις το πορτοκάλι και είναι σαν τις 55χρονες στο... Ναι. Δεν έχει ζουμί τίποτα να πούμε. Πας να πούμε το καρπούζι, παμ παμ, το ανοίγεις και βλέπεις εκεί απ' έξω το καρπούζι να πούμε μια χαρά και από μέσα το καρπούζι μόνο κουκούτσια έχει να πούμε, σάπιο από μέσα. Δεν ξέρεις. Παρά τα αυτά όμως είναι μεταγραφή αεροδρομίου. Και από ό,τι φαίνεται πολλοί Αριανοί θα πάνε, είναι ενθουσιασμένοι. Ο Άρης λοιπόν κάνει άλλη μια μεταγραφή. Μια ομάδα η οποία έχει ταχύτητα, θέαμα, ξύλο, δηλαδή παίκτες 8 στον αριθμό και έχει δημιουργήσει τον κόσμο του Άρη μία έτσι, πώς το λένε, μια θετική ενέργεια. Sold out λέει σουίτες του Κλεάδη Βικελίδης. Από φέτος λέει μπαίνουν σε σειρά προτεραιότητες για την επόμενη σεζόν. Έρχεται τον Γκαρσία και ετοιμάζεται για την Ρεβάς με την Κομέλ στα οχτάρια. Και ο Άρης έχει κάνει μεταγραφές, 8 οι οποίες φαίνεται ότι είναι αρκετά καλές και οι 8 με τον Gray στα center force που έχω κάποιες επιφυλάξεις εγώ. Τα είπα και προχθές και την Πέμπτη και στο live δεν έκανα, ταξίδευα, αλλά στην ανάλυση πήγαμε πολύ καλά και τα αναλύσαμε όπως πρέπει στο Ραπτόπουλο TV, όπου Τετάρτη και Πέμπτη θα έχουμε τον Ολυμπιακό να αναλύσουμε στη Ρεβάν στον ΠΑΟΚ, μεγάλο μάτς.
και του Άρη, το οποίο είναι ένα έτσι, διαδικαστικού χαρακτήρα καλαρό, αν το δούμε και αυτό, το κάνουμε και αυτό. Πίρτσμαν, αριστερό μπακ, αριστερό στόπερ, μαζικού πιο χαμηλού προφίλ, με μεγαλύτερη ταχύτητα, πιο διαβολάκος και αυτός αριστερός μπακ, άλλα χαρακτηριστικά. Ντεμπάγιο φουλ μπακ, δεξιά μεριά ανεβαίνει, κατεβαίνει 70 μέτρα. Νταμπό Ντιόπ, δυο σκύλοι, μαύροι, με χιλιόμετρα. Ο Νταμπό πιο γομάρι, πιο οχτάρι, ο άλλος πιο εξαρόκταρο, ο Ντιόπ. Το γομάρι ο Νταμπό Ντιόπ πιο χαμηλό, ύψος πιο γρήγορος. Καμάτσο, πολύ καλός παικταράς, το ένας εναντίον ενών. Σερβίνιο θα τον δούμε. Θα δούμε τι ποκολόκο είναι, γιατί ο Σερβίνιο είναι ένας παίκτης ο οποίος θα παίξει, δεν θα παίξει, θα τραυματιστεί, θα τρέξει. Δεν ξέρεις, αυτός τον βάζουν σε ένα ερωτηματικό και ο Μανού Γκαρθία. Και επεσήμαση Κωστή Ραπτόπουλου που περάσουμε στις άλλες ομάδες και στα κοινωνικά και έχει και πολλά. Θα πάρει και ένα center back, έμαθα. Στο περά όμως, εδώ θέλω να κάνω μια κουβέντα ποδοσφαιρική, δηλαδή θέλω να πάρει ένα στο περά με τα χαρακτηριστικά του Μπάμπερτς και του Φαμπιάνο. Ο Μπάμπερτς και ο Φαμπιάνο, τι σημαίνει στο περάς, κανονικός. Στο περάς κανονικός θα πει στο 1,85, 87, 1,90, από 1,85 μέχρι 1,90 φεύγα όσο θέλεις και δύο μέτρα μπορεί να είναι, πάνω από 1,85, παρδιά κορμιά. Ψηλά ασύλληπτος. Άμα ξέρει και μπάλα να κατεβάσει λίγο ακόμα καλύτερα, μην του κάνουν πρέση και τη χάσει. Δεν μπορεί να παίξει όμως άλλη θέση. Δηλαδή ο Πίρτμαν μπορεί να παίξει τρίτο center back. Μπορεί να παίξει και αριστερό back. Αυτοί οι τρεις, αυτοί οι δύο και ο άλλος που θα πάρουν, θα είναι στοπεράδες. Εδώ έχω διαφωνία. Ποια είναι η διαφωνία μου? Και να την ακούσουν οι Αριανοί. Καλό είναι να έχεις στοπεράδες, δύο και τρεις ακόμα. Πρέπει τουλάχιστον, αν παίζεις με τρία στόπερ σε μάτς, ο τέταρτός σου να παίζει και δεξιμπακ, αριστερό μπακ. Αυτό το κάνει ο Πίρσμαν. Μπορεί δηλαδή να παίξει τρία στόπερ τον Πίρσμαν και αριστερό μπακ να βάλει τον Μαζοαγκού, να πούμε. Και να το μπασταρδεύει και το σύστημα. Το κάνει, να το μετατρέπει δηλαδή. Μπορεί να χρειαστεί να τον πει και τον Πίρσμαν, παίξει και αριστερό μπακ, ρε παιδί μου τώρα, και να παίξει ο άλλος και εξτρέμ, να μπορεί να ανέβει απάνω. Αλλά η έστασή μου σε αυτό τον Άρη είναι δύο μόνο. Τον στοπερά τον θέλω να παίζει και πλάγια, να μπορεί να κάνει τα πλαϊνά βηματάκια. Μην πέφτει δηλαδή, αν μου φας τον μπακ και πάει να πέσει, μην μου γίνει μαυροπάνος, ρε παιδί μου, ένα τέτοιο πράγμα. Εντάξει, ένα τέτοιο πράγμα μη μου γίνει. Και απ' την άλλη, αφού άρεσε έχει τόσα λεφτά και αναρωτιούνται οι αντίπαλοι του, ειδικά οι Παοξίδης, πού τα βρίσκει τα λεφτά ο Καρυπίδης, ποτέ δεν με ένιωξε. Πού τα βρίσκει τα λεφτά ο Πατατούδης και πού έβρισκε τα λεφτά ο Σαββίδης ή ο Μαρινάκης ή ο Καρυπίδης, πού τα βρίσκει τα λεφτά. Κάνουν σεξ με γριές και τους τα δίνουν. Τι να ξέρω, τι με νοιάζει εμένα που τα έχουν. Με νοιάζει εμένα το αφεντικό που τα βρίσκει τα λεφτά, με πληρώσει εμένα. Με νοιάζει εμένα ο Καρατζαφέρης όταν με πλήρωνε που έβρισκε τα λεφτά. Αν δηλαδή το αφεντικό με δίνει τα λεφτά, με νοιάζει από πού τα βγάζει. Και θα μου πεις άμα κάνει λέει ατιμία, ξέρω εγώ, και ας κάνει ατιμία. Όλα τα λεφτά που κινούνται, τα περισσότερα είναι άτιμα. Αν περιμέναμε να ζήσουμε από τίμια λεφτά, θα ήμασταν όλοι απένταροι. Και τα αφεντικά μας και εμείς και όλοι. Άστε το παραμύθι λοιπόν, πού τα βρίσκει ο Καρυπίδης τα λεφτά. Τα βρίσκει. Με νοιάζει που τα βρίσκει. Δεν με ενδιαφέρει. Ούτε ο Σαββίδης με ενδιαφέρει που τα βρίσκει. Και αν είναι δικά του, που λέγανε οι Αριανοί, του τα δίνει ο Πούτιν και ο Μπούτιν. Άσου τα δίνει όποιος θέλει. Πληρώνει τους παίκτες. Τους πληρώνει. Πληρώνει τον προπονητή, ο Σαββίδης, τον πληρώνει. Πληρώνει τους γύρω-γύρω που τους έχει εκεί η payroll. Τους πληρώνει. Με νοιάζει εμένα που τα βρίσκει τα λεφτά ο ανθρωπάκος. Πληρώνει ο άνθρωπος. Και στο Μακεδονία Παλάς πληρώνει τους υπαλλήλους, τους πληρώνει. Στο άλλο τη Σουρωτή τους πληρώνει. Καλυπίδες τους πληρώνει, τους παίκτες τους πληρώνει. Τους τεχνικούς διευθυντές τους πληρώνει. Τους προμηθευτές τους πληρώνει, τους πληρώνει. Ωραία. Με νοιάζει εμένα που τα βρίσκει, από όπου θέλει να τα βρίσκει. Αφού τα βρίσκει λοιπόν, και πάει καλά το οικονομικό και το ρευστό του Άρη, εγώ αν ήμουν Αριανός, θα ονειρευόμουν ένα στυλ Καβάνι στον Άρη. Στυλ Καβάνι.
Πεθαίνω για σέντερφορ που δέρνουν τα στόπερ. Πεθαίνω για σέντερφορ που πλακώνονται με τα στόπερ. Εντάξει. Πάρα πολύ γουστάρω. Ο Γκρέι στο μάτς με την Γκόμες, πώς τη λένε, δεν μου έδειξε τα στοιχεία του killer. Δηλαδή του φωνιά. Υπάρχουν μάτς γεννημένα για το center four. Δηλαδή, για να τελειώσω με αυτό, υπάρχουν μάτς που είναι φτιαγμένα για το center four. Ποια μάτς είναι αυτά? Αυτό το μάτς του Άρη με αυτή την ομάδα, πώς τη λένε. Σε αυτό το μάτς, αν βάλει 5 γκολ ο Άρης, τα 3 πρέπει να τα κάνω σε τεφόρ. Θα μου πεις, έκανε τα 2 τώρα με μπέναλτι. Και τα άλλα του την έφεραν μέσα και το έβαλε. Εύκολο ήταν. Ήταν στις φάσεις μέσα και τέτοια. Δεν ξέρω στις 5 φάσεις αν μου κάνει τις 2 ή τις 3 γκολ. Δεν το ξέρω το στατιστικό. Καλός είναι. Αλλά αν ο Άρης θέλει να κάνει βήματα και τέτοια, να περάσει σε ομίλους Europa League, Confederation, πως τα λένε και τα λοιπά, Confederation, ναι, πρέπει να πάρει ένα τέτοιο στυλ center for. Και κάτι άλλο για τους Αριανούς. Δεν ξέρω για τις σουίτες, πήρανε σουίτες και τέτοια. Πόσα διάρκειας κάνατε, ρε? Είστε ενθουσιασμένοι και ενθουσιασμένοι και πάτε μπροστά και αφάτε τον πάο και ναι. Πόσα διάρκεια κάνατε, ρε? Θα βγει ο Τζαρντίδης από τις διακοπές και θα σας πει. Ο δικός μας εδώ, ο Γιώργος, ξέχασα να το ρωτήσω. Τώρα στο διάλειμμα πάω πιο παγωμένο νερό, θα το ρωτήσω. 8 μεταγραφές σας κάνει ο Καρυπίδης πρώτου Βεληνικούς. Σας παίρνει 3 center back στο περά. Την άλλη εβδομάδα, συγγνώμη, αυτή την εβδομάδα θα καθαρίσει και αυτός. Μπα, σας πετάς και κάνα center for steel καβάνι, όπου λέω και εγώ. Πόσα διάρκειας κάνατε, ρε? Τι έγινε, μεγαλοπιαστήκατε? Πού είναι εκείνα τα χρόνια με τις λέσχες της πείνας που τρέχατε να κάνετε έρανο, να πούμε, και τα μισά τα τρώγατε εσείς, βέβαια. Εντάξει, δεν πήγαινα στο σωματείο, μην πω και τα περισσότερα. Σουβλάκια και σουτζουκάκια, να πούμε. Πού είναι εκείνες οι εποχές, ε? Τώρα τι καλομάθατε και εσείς σαν τους παοξίδες, νεόπουλου, τι γίνατε? Έχει ο πρόεδρος, μπράβο πρόεδρο, πόσα διάρκειας έχετε, ρε? Και εσείς και οι άλλοι, καλά οι άλλοι. Ο Κατσατζίδης θα παίξει τώρα, περίμενε. Η Πέμπτη είναι μέρα καθοριστική για τους παοξίδες. Και εκεί θα αρχίσει να πέφτει και το Μπουνίδι, Λουτσέσκου, Μπότο, αν στραβώσει το έργο. Εγώ λέω θα περάσει ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Ο Άρης πέρασε. Εγώ λέω θα περάσει ο ΠΑΟΚ στην παράταση. Άλλο μας θα είναι. Ο Έκια Λίμων όμως και δεν περάσει. Τι έχει να ακουστεί, τι έχει να γίνει? Τι κλάμα και τι οργή και τι εσωτερική διαμάχη. Θα γίνει μπόλικο έργο εδώ πέρα. Δεν προλαβαίνω, πάω διάλειμμα. Χατζηγεωργίου είναι σκληροτράχυλος ηχολήπτης. Έχουμε να πούμε αρκετά και το επόμενο μισάωρο και για άλλες ομάδες, έτσι. Με τον Άρη κλείνουμε. Πολύ θετική η μεταγραφική περίοδος. Περιμένουν σήμερα τον παίκτη. Πιστεύω θα έχει κόσμο στο αεροδρόμιο. Πιστεύω και είναι λογικό. Και περιμένω στόπερ και καβάνι στη center for τον Άρη. Πάμε μετά στον ΠΑΟΚ. Οι Αριανοί ξεχνάνε ένα πράγμα. Τι διαιτησία θα έχουν φέτος. Πήγανε με την πλευρά του Ολυμπιακού, έτσι. Ο Ολυμπιακός πήγε με την πλευρά. Ο Παναθηναϊκός πήγε με την πλευρά του. Παναθηναϊκός πήγε με την πλευρά του Ολυμπιακού χθες. Πήγα λεωφόρο Αλεξάνδρας 32 λεπτά, δεν προλάβε να δω άλλο μάτς. Φωνάζει ο Μπούζος εδώ, λέει ευνοήθηκε, λέει ο Παναθηναϊκός με τον Βόλο κτλ. Εγώ δεν είδα τίποτα στα 32 λεπτά. Τουλάχιστον εγώ 32 λεπτά δεν είδα να ευνοείται. Μετά τι έγινε, δεν ξέρω, είδα στο τρένο φάσεις. Πώς το λένε. Στιγμιότυπα και τέτοια που βάζω στο κινητό και βλέπω. Τι φουλάρω πολύ κινητό. Όταν δεν μπορώ να δω ένα μάτς, βλέπω 6, 7, 8 λεπτά δείχνουν τα στιγμιότυπα. Παίρνει μια κεντρική ιδέα. Το τι έγινε, τι δεν έγινε. Παίρνει. Πάμε σε όλο το μάτς, παίρνει μια κεντρική ιδέα. Και κάτι άλλο, ρε. Κουβαρντάδες Αριανοί, τα μάθα τώρα, στο διάλειμμα να πούμε. Ούτε 3.000 εισιτήρια διαρκείας, ρε, για τον Καρυπίδο, μεγάλο πρόεδρο. Οι ίδιοι δεν λέτε ότι ο μεγαλύτερος πρόεδρος όλων των εποχών είναι ο Καρυπίδης. Οι ίδιοι δεν λέτε. Ο μεγαλύτερος πρόεδρος όλων των εποχών είναι ο Καρυπίδης. Σας φέρνει 8 παίκτες με μεγάλα μπάτζετ. Πανταγωνίζονται μπάτζετ Παναθηναϊκού και τέτοια. Μεγάλα μπάτζετ.
Εσείς ρε κοτάρες πήρατε ούτε 3.000 και μας προμοτάρετε τώρα στο ρεπορτάζ οι Σουήτες. Σουήτες είναι 5-6. Πόσες είναι, 5 είναι οι Σουήτες. Πόσες είναι οι Σουήτες. Σιγά τις Σουήτες. Μπορεί να έχει 5 πλουσίους να πούμε και 2 χορηγούς και καλούς και να τους παίρνετε. Δεν είναι τώρα κριτήριο οι Σουήτες. Πήρε λέει τη Σουήτα και το βάζεις πρώτη σελίδα τώρα. Οι Σουήτες πουλήσανε και βγαίνει άλλος και Σουήτες. Και Σουήτες ρε. Ούτε 3.000 διαρκείας δεν κάνατε ρε. Όλα άστου Άρη. Στα δύσκολα τρέχατε. Κοκκινόχωμα Καβάλας Άρης. Σουφλή Άρης. Τρέχατε 3.000 και καλά κάνατε. Γουστάραμε που τρέχατε τότε. Ωραίες Ορεστιάδας Άρης. Αλεξανδρούπολη Άρης. Παλαιοχώρη Καβάλας Άρης. Δόξα Καμπάνη Άρης. Καμπανιακός Καλάστρας Άρης. Πηγαίνατε στα χωριά, μάχη εκεί με τους χωριάτες, ξύλο παίζατε, ντέρμπι, μπουνίδια, κλωτσίδια, μάχες. Και τώρα ήρθατε εδώ, σας πλήρωσε ο άλλος τα προηγούμενα των λαοφιλέστερων προέδρων, παραμυθάδων, σουπερό, παλιομπολντοκάδων να πούμε. Παλιομπολντοκάδων, βάλανε το μπολντοκ πάνω από τον Άρη και τον πηδήξανε τα ράματα τον Άρη, δεν μιλάγατε να πούμε. Κάνατε τα διαρκείας, λάσχη βρε, πού είναι η λάσχη ρε, ναι, στη μια μεριά ναι και στην άλλη ναι, και έρχεται εδώ και λέει ακριβά τα διαρκείας, άπαγεται από εδώ ρε Αριανή, άπαγεται από εδώ ρε Αριανή που είναι ακριβά τα διαρκείας, χτυπάς τον πάγο του Σαββίδη, μηδέν το ένα μάσκολ, μηδέν το άλλο δεντρός, πετάς διπλό μες στην Τούμπα με αντεπίθεση Ματζίνη, το περιλαβαίνεις στο Χαριλάου, το κερδίζεις 6 διαιτησίες ανάποδες. Του κάνεις 0-2 στην Τούμπα, το κάνεις κηδεία με το ζόρι, σου κάνει 2-2. Το κερδίζεις εδώ 1-0 με διαιτησία ανάποδη και με παίρνεις 2.500 διαρκείας, βρε κουτσουλιές να πούμε. Κουτσουλιές. Αλλά του το καρυπίδι. Βγάλε ρε σουμπούλι. Πώς το λέγανε εκείνο το Ινδιανάκι με το τετράγωνο κεφάλι το μαυράκι. Βγάλε βρε καριμπού. Ζουμπούλι καριμπού. Ινδιανάκι βγάλε. Πόσα διάρκεια σε έχει ο Άρης με εκείνο το τζαλτίδι που πάει στη Θεσπρωτεία και βγάζει τη φανέλα του Άρη και κάνει μπάνιο. Θα έρθουν τίποτα από άλλες ομάδες θα τον κατατροπώσουν. Το μπρουτόταυρο. Πού πάει με την πετσέτα ρε. Δεν λυπάσαι φοβάσαι ρε. Θα μας τρελάνετε. Ζουμπούλης, βγάλε μας ένα ζουμπούλη πόσα διάρκειες έχει ο Άρης. Καλά, ο Πάο Κλάιν Μάιν, ούτε αυτοί. Αλλά αυτοί έχουν πλερέζες. Τώρα, στραβώσαν το στόμα. Επιτρέπεται να έχετε ο Άρης κάτω από 3.000 διαρκείας και να μου πάτε 3.000 τώρα στο αεροδρόμιο. Τι να το κάνω το αεροδρόμιο, φιγούρα και λιγούρα και φωτογραφία διαρκείας θα πάρεις. Το Μάρι να πούμε. Έτσι λοιπόν, διαρκείας δεν πήρες. Πάμε στον άλλον. Καλές σχέσεις, λέει ο Μπούζος, λέει και ο Μπότο, λέει με τον Λουτσέσκο. Μόλις γίνει και το ανάποδο την Πέμπτη, αν γίνει. Θα σου πω εγώ τι ωραίες σχέσεις έχει ο Λουτσέσκο με τον άλλο, τον Άδοντο, να πούμε. Τον Ουλίτιδα, να πούμε. Τον Μπότο. Με την Ουλίτιδα, να πούμε. Μου τον βγάλατε εκεί πέρα. Επιτρέπετε, σωπά, μην τα λέω πάλι και γίνω κουραστικός, χωρίς δόντια. Χαμογελάει εκεί και πέφτουν οι γκόμενες ανάποδα. Το βλέπει ο οδοντίατρος και λέει αμάν θα θησαυρίσουμε. Δεν πάει ποτέ στον οδοντίατρο όμως. Ποιος θα φταίει αν αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ τώρα, ποιος θα φταίει. Τι θα πει στις δηλώσεις ο Λουτσέσκου αν αποκλειστεί. Εγώ λέω δεν θα αποκλειστεί. Εγώ λέω ο ΠΑΟΚ θα το πάει στην παράτα. Εγώ γράψτε το αυτό που σας λέω. Ο ΠΑΟΚ πιστεύω θα το πάει στην παράτα το μάτς. Γιατί είναι άλλο μάτς αυτό. Είναι άλλο μάτς αυτό. Και άμα συγκεντρωθεί αυτός ο προπονητής του ΠΑΟΚ που εντάξει δεν είναι σε φόρμα ακόμα, δεν είναι σε φόρμα, θα συγκεντρωθεί, μπορεί και να κάνει και τρίκ και γρήγορη την ομάδα του. Έχει υλικό. Του δώσε ο Σαββίδης υλικό, δεν τον άφησε και αυτό να είναι. Του κάνε και αυτός μεταγραφές. Μουαλιάτα. Πήρε κάτι. Τους είπαμε, δεν χρειάζεται να τους πούμε. Θα κάνει λέει αλλαγές. Θα μιλήσει και ο Σαββίδης λέει στην ομάδα
Πού είναι ο Σολτέδο, ρε, ωραίο. Πού είναι ο Σολτέδο κοντός που θα αναστατώσει το σύμπαν. Πού τος. 20 λεπτά λέει έπαιξε ο Σολτέδο σε μια ομάδα Άτλας. Αυτό δίνει ακόμα δεν είναι έτοιμοι Τίγκρες, λέει, να πούμε και τέτοια. Το ρεπορτάζ. Σύμφωνα με πληροφορίες της Μέτροσπορ, βασικός λόγος που ο Βενεζουελανός παραμένει ακόμα στην ομάδα του Μέξικου και δεν έχει ενεργοποιηθεί ο δανεισμός στον ΠΑΟΚ είναι το γεγονός ότι οι Τίγκρες δεν έχει καταλήξει ακόμα και δεν έχει ολοκληρώσει την απόκτηση κεντρικού αμυντικού που θα οδηγούσε την αψέρα. Θέλει άδεια με θέσει ξένου. Εντάξει, αυτή είναι η δικαιολογία που βρήκε η Μέτροσπορ να πούμε. Εντάξει, σου λέει η Μέτροσπορ, δεν το ξέρω το ρεπορτάζ, λέω ότι λένε τα παιδιά εδώ, έτσι, μην κάνω τον έξυπνο. Λέει η Μέτροσπορ δεν είναι θέμα του ΠΑΟΚ. Είναι θέμα να πούμε της ομάδος του. Η Τίγκρες λέει δεν έχει καταλήξει ακόμα, δεν έχει ολοκληρώσει την απόκτηση κεντρικού στόπερ να πούμε. Θα τον οδηγούσε να ψάξει το άδειες μαθές ξένων που κατέχει ο Σολτέδο. Ένα στόπερ θα πάρει τον Νάσμπερκ, αγνώστον. Εντάξει, καλός είναι. Του Κουλιεράκη δεν ξέρω αν είναι καλύτερος. Και θέλει τώρα ο άλλος να παίξει και να πάρει πρόκριση. Εντάξει. Και αλλάζει λέει το μπακ, θα βάλει λέει το Τσιγάρα, ναι, και από την άλλη μεριά λέει θα βάλει το Βιερίνι. Τι σημαίνει ρε θα βάλει το Βιερίνι, α. Τη μια μας είπατε ο Βιερίνι απονάει η μέση. Εγώ λέω τι έκανε σεξ με τη Βάσο και πιάστηκε η μέση. Έμαθα εκεί από το γείτονα, δεν ακούστηκαν κραυγές δεξιά και αριστερά ερωτικού περιεχομένου. Είναι λέει συνάχη να πούμε. Είχε μια εβδομάδα, 5 μέρες συνάχη. Ήταν έμαθα κάτι τεστ, δεν βγήκε αρνητικός, ήταν καταβεβλημένος. Και το είπα και το πρωί, δεν πειράζει, το λέω και τώρα, 3-5-2 θα παίξει ο Βούλγαρος. Σε άμυνα είναι 5-3-2. Μπορεί να γίνει και 5-4-1 ο δεύτερος φόρ να πάει πλάγια και να μείνει με έναν μόνο. Δηλαδή όπως επιτίθεται 3-5-2, να αμυνθεί σε 5-3-2, μπορεί και 5-4-1. Σημαίνει 5 στην ευθεία, 4 στο τριγωνάκι ανάμεσα. Να τραβηχτεί ο δεύτερος δηλαδή στην άκρια ή στο κέντρο και να πάει ο πλαϊνός πιο εκεί και να μείνει ο φορ μόνο. Και να παίξει τριστόπερ. Να παίξει τριστόπερ ο Βούλγαρος 5-4-1. Και εσύ λοιπόν θα βάλεις το Βιερίνια εκεί. Δηλαδή τι σημαίνει παίζω 5-4-1. 5-4-1 σημαίνει ότι μειονεκτός στις πλευρές. Παίζω με 2 εγώ ενώ ο άλλος παίζει με 4. Εκεί είναι η μειονεξία μου. Άρα ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει από το Λίρατζι που θα παίξει βασικούρα το παιδί από την Καβάλα και το άλλο το παλικάρι ποιος θα παίξει αριστερά, πάρει από εκεί. Θα βάλει στο Βιερίνια με συνάχη μια εβδομάδα να πάρει full back 70 μέτρα και να παίξουν μετά στην κόντρα οι Βούλγαροι και χτυπήσουν στον άξονα που είσαι αργός και στον ίδιο με τον Γκάργα. Τραβήξουν 5 αντεπιθέσεις οι Βούλγαροι, 2 σου τραβήξαν, 2 γκολ σου κάνανε απάνω στη Σόφια. Άμα ανεβάσει το Βιερίνια 70 μέτρα και το Λίρατζι απάνω. Και δεν ο Βιερίνια τον κρατεί στον πάγκο, ρε. Στον πάγκο και άμα χρειαστεί το πετάς μετά μέσα. Έχει τρελαθεί να πούμε. Το μυαλό σου πού είναι. Και στο φινάλε, πού είναι αυτή η μεταγραφή ο αριστερός ο μπακ. Δηλαδή εσείς ρε μάγκες στον ΠΑΟΚ, πήρατε αριστερό μπακ τον Σοάρες. Εμένα μου φάνηκε καλός. Για να βάλετε το Βιερίνια με 7 μέρες γρήπη στα 36 του, full back στα 70 μέτρα Ιούλιο μήνα προς Αύγουστο, με καύσωνα το βράδυ της Πέμπτης και 94% υγρασία. Ενώ μπορεί να τον έχεις, να τον πετάξεις το 60-0-0-1-0 και να βγάλει και μια παράτα και να τον έχεις εκεί πέρα να διεισδύει ξεκούραστος. Τι έχει ο Σοάρες, ρε. Τι έχει ο Σοάρες. Πήρατε το Σοάρες για να παίξει ο Βιερίνια σε αυτή την ηλικία με έλλειψη δυνάμεων. Και τι πήρατε τον Άρθουρ, ρε. Πήρατε Άρθουρ εσείς για εννιάρι. Πήρατε Άρθουρ εσείς για εννιάρι και να παίξει το παιδάκι ο Κούτσιας. Που τον είχατε του πεταματού να πάρει την πρόκριση και άμα δεν προκριθείτε θα φταίει ο Κούτσιας να τον κάψετε. Μην τυχόν και εδώ και δεν ξεκινήσει ο Κωνσταντέλιας. Το πινελίκι που θα πέφτει στο διαδίκτυο θα κάνει 1 εκατομμύριο views. Σας το λέω από τώρα. Σαν κριτική. Μην τυχόν και εδώ
να μην ξεκινήσει ο Κωνσταντέλιας. Και ποιος θα παίξει πίσω από το φορ, θα βάλεις τον Ζίβκοβιτς, ρε, κοιμάσαι όρθιος. Το Ζίβκοβιτς θα βάλεις. Και να τον πιάσεις και να τον πεις το εξής. Επειδή είσαι και επικοινωνιακός, και ίδια μέρα γεννημένος μαζί μου, και είσαι κολόμαγκας, θα πούμε, και έχεις το παρλάρε να πούμε. Θα πάρεις το κλειδί του ξενοδοχείου. Ποιο δωμάτιο 209. Με τον Ζίβκοβιτς θα το βάλεις μόνο του να κοιμηθεί. Μόνο του. Ή άμα έχει παρτενέρ μέσα, θα το βγάλεις στο παρτενέρ, πάρε πιέσαι ένα καφέ, θέλω να μιλήσω. Ή φώναξε στο δωμάτιο το δικό σου, που κοιμάσαι μόνος. Πάρ το κλειδί, κλείδωστο, κλείδωστο. Πέτα το κλειδί. Πες θα πλακωθούμε στο ξύλο. Γιατί είμαι, έχω παράπονα από σένα. Εγώ έτσι θα τον έλεγα, τον Ζίβκοβιτς. Θα τα κλείδωνα. Θα παίξουμε ξύλο οι δυο μας. Άμα με κερδίσει, με κέρδισε. Άμα σε κερδίσει, με κέρδισε. Στο δωμάτιο, ένας θα βγει ματωμένος από τους δύο. Το κλειδί το έχω πετάξει. Εμεμέι, πώς το λένε. Κλειδώσαμε την πόρτα, πλακωθούμε. Θα μπεις μες στην περιοχή, ρε. Ρεσέρβε, Ρουμάνος είμαι, θα του έλεγα. Ίδια γλώσσα μιλάμε, Βαλκάνοι είμαστε. Το κεφάλι μας παίζουμε. Θα μπεις, ρε, μες στην περιοχή. Άσι, πασούλες και τις ασίστ. Θα μπεις στην περιοχή μέσα, ρε, αγόρι μου. Θα σε βάλω δεκάρι, να σε βάλω. Άμα χάσουμε την μπάλα, ξέρω ότι έρχεσαι και μαρκάρεις. Θα μου γίνεις τρίτος να μαρκάρεις. Το κοιτάω στα μάτια. Του δώσει και κανένα χαστούκι. Μου δώσει και αυτός. Απλά πιαστούμε χέρι με χέρι. Θα παίξει μπάλα, ρε, το πετάξω στο κρεβάτι. Θα παίξει μπάλα, ρε. Παίζω το κεφάλι μου. Θα του δίνω δύο χαστούκια να το ξυπνήσω. Δεξιά παίξω ο Κωνσταντέλιας. Πάω στο δωμάτιο του Κωνσταντέλια μετά. Ωραία, Κωνσταντέλια. Ήσουν ο καλύτερος παίκτης. Και σου ζητώ συγγνώμη γιατί σε είδα αργά. Μπες μέσα τους κολοβούλγαλους να τους αλλάξουμε τα πετρέλαια. Εκεί στη θύρα 4 τραβήξεις δύο τρίπλες, θέλω να μπεις μέσα όμως. Όχι τρίπλες απόξω σαν το Χατζηγιοβάνι. Θα πάρω το βίντεο να του δείξω. Αυτός είναι ο Χατζηγιοβάνης. Το βλέπεις το βίντεο. Μπαμ, θα το σπάγα. Στα σκουπίδια, ρε, δεν είναι αυτός εξτρέμ. Μέσα θα μπαίνεις. Και δεν απέτας μόνο τις πάσεις όταν γίνεσαι δεκάρι, θα μπουκάρεις κιόλας. Και θα σου πω και στο φινάλε. Στο πω και στο φινάλε. Άμα θέλω τον παίξω και με ανάποδο πόδι τον Κωνσταντέλια, ανάποδο πόδι, τον πετάξω αριστερά. Τον πετάξω αριστερά τον Κωνσταντέλια, τον Κωνσταντέλια, ρε, ναι. Τον Κωνσταντέλια, αυτό το παιδάκι, ναι. Το είδα στη Βουλγαρία και τα μάτια μου είναι γουρλωτά που είναι γουρλωμάτης, γουρλωσαν ακόμα παραπάνω. Είδα τον Κωνσταντέλια και γούλωσαν τα μάτια μου κι άλλο. Σαν του Διονύση Παπαγιανόπουλου γίνανε, αμυγδαλωτά να πούμε. Τέτοια μπάλα είδα. Δηλαδή αφήσει τον Κωνσταντέλια, έξω βάλει τον Ζίβκοβιτς έξω αριστερά, απεκλείστης. Στο λέω εγώ, γκουρμάνε, απεκλείστης. Άμα το κάνεις αυτό το σχέδιο. Πέτα τον Ζίβκοβιτς δεκάρι, τον Κωνσταντέλια πέτα τον αδεξιά και βάλ το μαύρο αριστερά, τον Μπίζεσβαρ. Με ανάποδο πόδι. Κουαλιατά, μαλιατά. Το άλλο 40 κιλά κάπτον. Είδαμε τον πεθαμένο. Με στη Βουλγαρία μια τρίπλα δεν έκανε στον Κόρντομπα επάνω. Ούτε στο Χαβ επάνω. Πήγαινε Όταν βλέπω παίχτη να μου πετάει την μπάλα παράλληλα. Τσίκι, τσίκι, τσί. Χαβ. Μόλις πάρει την μπάλα, τη δώσει παράλληλα. Κάθε φορά που δίνεις παράλληλα την μπάσα, 1000 ευρώ πρόστιμο. Μέτρα βοήθε. Πόσες έδωσε ο Αγκούστο? Έδωσε 10 πάσες στο μάτς παράλληλες. Μάλιστα. 10.000 ευρώ πρόστιμο. Κάθε πάσα παράλληλη 1.000 ευρώ. Ξανακάνει πάσα. Κάθε τα θα πεις. Και όταν βγει ο μπακ στα 32 μέτρα, 30 μέτρα, τότε θα τη δώσεις πλάγια για να κάνουμε πλάτος. Και όταν θα γίνει σέντρα, θα πατήσει και περιοχή κουφάλα 800 χιλιάρια το χρόνο που μου θέλετε. Και ο άλλος παίρνει 20 ευρώ με το μηχανάκι και τον τρακαίνει το αμάξι και πάει στη μάρα του στην κάσα μέσα. Ότι λιβεράς. Κολόπεδο που μου θες 800 χιλιάρια και μου πετά την μπάλα παράλληλα. Και το καϊβάνιο Παοξής που είναι άνεργος χειροκροτάει σαν το βλάκ. Χειροκροτάει. Σαν το βλάκα χειροκροτάει. Χειροκροτάς, ρε. 20 ευρώ την ώρα παίρνει. 20 ευρώ τη μέρα παίρνει με ροκάματα. Σου δίνει την μπάλα παράλληλα. Πρέπει να είμαι εγώ κερκίδα τώρα 20 χρονών. Κάνε με 20 χρονών κερκίδα να κάνω. Μου πετάξει παράλληλα την μπάλα. Πάω στο κάγκελο, με ξαναδώσει την μπάλα παράλληλα. Κολόπεδο μου παίρνει 800 χιλιάρικα. Θα σου πιω το αίμα, ρε, το λαρίκι θα σου πιω. Ξαναδώσει την μπάλα πλάγια, μα ακουστάρει. Ξέρετε εσεί από κριτική από μπάλα και τέτοια. Μου βάζει τον Αγκούστο μέσα. Και κάνει τρεξίματα ο Πάοκ. Έχει το παιδάκι το άλλο έξω. Μάθαμε. Μετά από ένα χρόνο
η αλητία να πούμε. Έχει σύνδρομο Κυλιακών. Γιατί δεν λέγατε πριν ένα χρόνο, άμα είχε το παιδί σύνδρομο Κυλιακών, ότι έχει. Δεν μπορεί, λέει, να παίζει κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα έχει, λέει, σύνδρομο Κυλιακών. Σωπάτε, ρε, 2 χρόνια γιατί δεν μας το είπατε, ρε, και μας το πετάτε τώρα ότι έχει σύνδρομο Κυλιακών, για να το βγάλετε το παιδί την τραυματία Φιάτ. Μια χαρά το βλέπω το παιδάκι εγώ. Ούτε σύνδρομο Κυλιακών, ούτε σύνδρομο Μεζιακών έχει. Τίποτα δεν έχει. Το φάγατε εκεί για να βάλετε τους άλλους. Το παιδάκι, το φάγατε. Το φάγατε το παιδάκι. Φάγατε τώρα. Ένα χρόνο σέρνεται ο Ζήκοβιτς. Πετάρε να μας ο Κωνσταντέλια, είναι 20 λεπτό του προπονητή. Το άλλο πώς το πετάει μέσα. 20 λεπτά, μισή ώρα. Το παιδάκι το πετάει μέσα, μισή ώρα. Έτσι θα τα πετάτε τα παιδάκια μέσα. Όχι, μπες κούτσια, σώσε με και σε έχω τρίτο και δεν έχει φτάσει μπάλα στον κούτσια μια φορά. Μπες κούτσια, σώσε με. Ναι. Μπες κούτσια, σώσε με. Να σε σώσω, αλλά θα φτάσει μπάλα στην περιοχή να σε σώσω. Δεν έφτασε μπάλα στην περιοχή. Μου είχε τον Κούρτης μέσα να πετάει την μπάλα παράλληλα. Είναι, λέει, Νταΐς ο Κούρτης. Νταΐς είναι ο Κούρτης. Είδα ένα Νταΐ εχθές σαν τον Κούρτης. Μια πουλήση μαγκιά σε ένα ταξιτζή στα τρένα. Ταξιτζής ήξερε Γκραβ Μαγκά. Τον είδα τον ταξιτζή. Όχι, λέω, εδώ θα έχουμε ωραία πράγματα. Ένας ψηλός, τριαντάρης, παρδής, το ταξιτζή μαγιά. Βλέπω τον ταξιτζή πως πάει, όχι, λέω, θα γίνει. Τον έκανε μαύρο. Και σταμάτησε ο ταξιτζής να μην τον πλακώσει. Γιατί επαγγελματίας, φυλά, του σπάσω τα μούτρα, θα μου πάρω και την άδεια. Φοβήθηκε ο άνθρωπος. Τον είδα και τον Ταΐ εχθές. Και αυτό παρένθεση. Αφήστε, ρε, τους ταξιτζίδες, ρε, να οικονομήσουν κανένα φράγκο, ρε. Ρε, μάθετε λίγο η κοινωνία πώς κινείται, ρε. Μπαίνω εγώ μέσα στο ταξί. Του λέω εγώ ίδιο, ο ίδιος του λέω. Στο σταθμό. Θα περιμένω, αφού δεν βιάζομαι, δεν με καίει ο. Δεν με καίει, πώς το λένε, ο χρόνος. Του λέω, έλα εδώ, ρε, του λέω. Το βλέπω τώρα, αυτός ψάχνει να βρει. Βάλε όποιον θες μέσα. Εγώ πάω Κωνσταντινοπολίτικα. Πάρε Χαριλάου, Τριανδρία, όποιος είναι, πάρε. Όπου Καλαμαριά θες να τον πάρεις μετά, πάρε όποιον θες. Περιμένω. Περιμένω 3 λεπτά, έβαλε άλλον έναν. Παράνομα βέβαια, τους κυνηγάνε. Τι να κάνουμε δηλαδή. Πάω Αθήνα. Πού πας, ξέρω εγώ, κέντρο. Να πάρω άλλον ένα. Πάρω άλλους 5 όσους γουστάρεις πάλι. Δεν βιάζομαι. Άμα βιάζομαι, του λες, βιάζομαι, θα σου δώσω 3-4-5 ευρώ παραπάνω να με πας και γρήγορα. Πει απλακώσει άλλο τον ταξίδι, ο άλλο ήξερε Γκραβ Μαγκά. Ο χοντρός δεν προλάβει να τις μαζεύει, ούτε τα βλέπε τα χέρια του Γκραβ Μαγκίστα. Για το κάνει και τι να κάνει. Πω, πω, καθόμουν και έβλεπα χθες. Είναι, λέει, μάγκας, λέει ο Κούρτης. Σοβαρά. Στείλτε τον Ατήλα 2 λεπτά από εκεί. Να του πει 2 φωνήεντα που είναι μάγκας. Ποιος είναι ο μάγκας, λέει, μπροστά στον ΠΑΟΚ. Είναι μάγκας. Τι μάγκας είναι δηλαδή. Επειδή έχει μπράτσα, είναι μάγκας. Ξέρει να βαράει, να κάνει. Τι είναι ο προπονητής. Θα δίνει τον προπονητή. Και μπαίνει μέσα στο γήπεδο και πετάει τις πάσες πλάγια δυσαρεστημένος. Καλά είπε ο Λουτσέσκου. Κακώς τον έβαλε βέβαια, αλλά γνωρίζοντας τι πάλι ο χαρακτήρας είναι ο Κούρτης, δεν έπρεπε να τον βάλει μέσα εκεί. Εγώ που δεν είμαι ΠΑΟΚτζής, τον έβλεπα τον Κούρτης να πετάει την μπάλα πλάγια και τα λοιπά, και όχι επειδή δεν έβρισκε αντίπαλο, επιδεικτικά το έκανε. Την πήρε την μπάλα και την πετούσε επιδεικτικά δεξιά. Πάρ' την μπάλα και τα λοιπά. Και όταν φεύγανε στην κόντρα οι Βούλγαροι, ούτε που έτρεχε να τους προλάβει. Περιπατητής. Να φάω και τρίτο γκολ και να είμαι έξω από τους Βουλγάρους. Ο Κούρτης πάνω από τον ΠΑΟΚ. Επειδή βάρεσε τα μπέναλτι. Σοβαρά μιλάς. Βάρεσε τα μπέναλτι και τα βάλε. Σοβαρά μιλάς. Και εγώ άμα βάλω 5 μπέναλτι, τα 3 θα τα βάλω. Πάει στο γάμα, τώρα δεν το προλάβει. Έχω δυνατά πόδια σιγά. Βάρεσε 3 φάουλ, άνοιξε το τείχος. Πήρε ψηλά τον Αμανέ. Δεν περπατάει, δεν κάνει δρέα. Τον κάνει αλλαγή, πετάει τις πετσέτες. Ποιος είσαι, ρε. Ποιος είσαι, ρε, 100 χρόνια ιστορία έχει ο ΠΑΟΚ. Πουλάσμα, πέρασε Κούδας και δεν πούλησε μαγκιά. Πέρασε Σαράφ και δεν πούλησε μαγκιά. Του λέει ο Λόραντ, Γιώργο θα μπει στο 60. Θα μπει στο 60, Γιώργο, τον έλεγε τον Κούδα. Και ο Κούδας δεν μιλούσε. Και αν μιλήσε εσύ, ρε Τσουτσού, να πούμε Κούρτης. Δεν μιλάει ο Κούδας, ρε. Δεν μιλάει ο Σαράφης, ρε. Ο Τερζανίδης από την Ελευθερούπολη. Έτρεχε το παιδί, Μάρκελ έκανε. Δεν μιλάει, ρε. Κανένας.
Και αν μιλήσει εσύ, ρε, επειδή είσαι φαρδής, σου στείλω εγώ τον πυγμάχο, σου πω τι φαρδής είσαι. Ούτε αν τα δεις τα χέρια του, που είσαι φαρδής. Τα χέρια του δεν τα δεις όταν θα προσγειωθούν στη μάπα σου, να πούμε. Μάθατε, και οι παοξίδες, τι φλόρι είστε, ρε. Αυτούς εδώ πρέπει να τους έχετε στην πυρά. Τους καηδεύετε, ρε. Τους καηδεύετε, ρε. Λοιπόν, για να τελειώνουμε. Λουτσέσκου, μην τυχόν και κάνεις το λάθος και αφήνεις έξω τον Κωνσταντέλια. Την αρχή μέχρι την Τούμπα και να χάσεις, θα έχεις ένα ετόπουλο να αφήσεις αυτό και τα λοιπά επικοινωνιακά. Δες το και έτσι. Και το σέρβο κλείδωμα θα μπει στην περιοχή, θα τριπλάρεις, θα σουτάρεις, θα βγάλεις το αίμα από τότε που υπέγραψες, περπατάς, ρε, μέσα στο γήπεδο. Μια ενέργεια δεν μου έχεις κάνει, ρε. Μια ενέργεια δεν μου έχεις κάνει. Και ο Τσιγάρας βασικός. Ο Τσιγάρας βασικός. Και τελειώνω με αυτό. Δηλαδή που βάζεις τον Αγκούστο, Λουτσέσκο, αν ακούς την εκπομπή, αν βάλεις τον Αγκούστο, θα σου το πω έτσι ποδοσφαιρικά, το καταλάβεις έτσι όπως θα σου το πω. Δεν βάζεις τον Τσιγάρα και βάζεις τον Αγκούστο. Ωραία. Σε τι κερδίζεις δηλαδή? Κατοχή μπάλας παίρνεις με τον Αγκούστο? Ξέρει πιο πολύ μπάλα. Το ξέρω ότι ξέρει. Και εσύ το ξέρεις κι όλοι. Βλέπουμε, ξέρει πιο πολύ μπάλα από τον Τσιγάρα. Το βλέπεις μέσα στο γήπεδο? Όχι. Μια μεταβίβαση με τα αριστερό, με τον Φερέιρα που είχε τη μεγάλη μπάλια, τη βλέπεις στο γήπεδο? Όχι. Να έρθει από πίσω 30 μέτρα που έχει καλό πόδι αριστερό, να σουτάρει ένα τούβλο, πάει στο γάμα, πάρει στο μάτς. Το κάνει ο Αγκούστο? Όχι. Είναι ψηλός ο Αγκούστο να κερδίσει κεφαλιά? Όχι. Τρέχει ως ο Τσιγάρας? Όχι. Κάνει sprint στην πίεση πάνω στον αντίπαλο σαν τον Τσιγάρα? Όχι. Καταπίνει χιλιόμετρα 12 το μάτς? Όχι. Για ποιο λόγο να τον βάλω? Να τον βάλω να μου δώσει κάτι παραπάνω επιθετικά για σαν του Μάγκα. Φέρε μου σε ένα βίντεο, πιούμε ένα καφέ οι δυο μας κρυφά και δείξε μου, άμα κάνω λάθος, ότι το επιθετικό παιχνίδι, συγγνώμη, του Αγκούστο είναι πολύ καλό, καλύτερο από το Τσιγάρα. Δεκάρι τον έβαλες πέρσι, δεκάρι τον έβαλες και πόνε σαν τα ματάκια μας, θα πούμε. Ο Αγκούστο. Δεν προλαβαίνω, έχει κι άλλα πολλά να πούμε. Διάλειμμα θα πάω και θα πούμε τα υπόλοιπα μετά. Σε δεύτερη ώρα πάμε γρήγορα. Ω, πέφτει μπρόξιμο, καλό. Λοιπόν, το αθλητικό Μετρόπολης σας θέλει στον αγώνα ΠΑΟΚ Λεύσκη Σόφιας. Άντε να σας μπρόξουμε λίγο. Άντε κουνηθείτε κι εσείς, οι άλλοι δεν παίρνουν διαρκεία. Εδώ σας δίνουμε εισιτήρια, άντε, άντε. 12 τυχεροί να παρακολουθήσετε τον αγώνα ΠΑΟΚ Λεύσκη. Η κλήρωση θα γίνει 25 έχουμε σήμερα, ρε. Μπράβο. Δευτέρα 25 Ιουλίου 17:50. Μέσω διαγωνισμού SMS θα αποστέλλονται στο 54344 γράφοντας ΑΜΗ 2 ΠΑΟ και όνομα τεπώνυμο. Οι νικητές επικοινωνούν με το Μετρόπολης για να δώσουν τα στοιχεία ΑΜΚΑ και ΑΦΗΜΗ. Για την παραλαβή του εισιτηρίου από το Μετρόπολης είναι απαραίτητη η αστυνομική ταυτότητα, το ΑΜΚΑ και το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Χρειάζεται και το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Εντάξει, μάγκες. Το έχω εγώ ή το πέταξα? Το έχω μέσα στην τσάντα. Λοιπόν, 12 λοιπόν από εσάς πάω κλέφτη Σόφια. Άντε να γεμίσει Τούμπα, γιατί αλλιώς δεν βλέπω να τη γεμίζετε. 2-31-0, όλα 90. 90-90-90. Πείτε ότι γουστέ, είπαμε πολλά πράγματα την πρώτη ώρα. Επίσης να σας πω, δεν χρειάζεται πιστοποιητικό εμβολιασμό. Έτσι γράφει εδώ γι' αυτό. Χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμό. Το σβήνω, έτσι. Ευχαριστώ. Εκ παραδρομής ήταν. Συγγνώμη. Λοιπόν, παίρνουμε γραμμές. Όλο αυτό το διάστημα είμαι σε μια περίοδο αλλαγών. Ιδιαίτερα στο θέμα του ίντερνετ. Έφυγα, γύρισα, ξανά έφυγα, ξαναγύρισα. Άκουσα πολλές κριτικές. Μα μου και τα λοιπά. Τις δέχτηκα. Άλλες ήταν καλές, άλλες δεν ήταν καλές. Δέχτηκα πολλές κριτικές δικαιολογημένες για την κυριακάτικη εκπομπή του Γιούρο Πουάνου, γιατί έχασα κόσμο. Έχασα αρκετούς συμπαίκτες που φύγαν και τα λοιπά. Προσέξτε. Θα κάνω μια κίνηση μέσα στην εβδομάδα όπου με αυτή την κίνηση σκοπό και στόχο έχω να επαναφέρω στα παλιά τα χρόνια την κυριακάτικη εκπομπή του Europe One. Ή στην Α ή στη Β, όλοι πάει για τη Μαρμίτα. Θα το κάνω. Και πιστεύω ότι θα τα καταφέρω. Θα κάνω μια μεγάλη προσπάθεια.
μέσα στην εβδομάδα, από όταν στην αρχή του άλλου μήνα κτλ. Ένα άλλο που θέλω να σας ενημερώσω, γιατί θέλω να μιλάμε με το κοινό και θα πάμε στις γραμμές γρήγορα, είναι δεν ξέρω ακόμα, δεν έχω αποφασίσει αν θα συνεχίσω στο ΑΡΤ. Μπορεί να συνεχίσω, μπορεί να μου τη δώσει και να μην συνεχίσω. Δεν αποφάσισα ακόμα αν θα μείνω ή αν θα φύγω στο ΑΡΤ. Ωραία. Τώρα, πριν πάμε στις γραμμές, για το τι αλλαγές θα γίνουν ή μπορεί να γίνουν ή μπορεί και να μην γίνουν σε προγράμματα και τέτοια που αφορούν το Μετρόπολης, σε αυτά δεν είμαι υπεύθυνος εγώ. Σε όλα τα υπόλοιπα τα οποία κουβέντιασα δευτερόλεπτα πριν, είμαι υπεύθυνος εγώ. Μάλλον είμαι ο μοναδικός υπεύθυνος. Φυσικά και ο εργοδότης μου στο ΑΡΤ, που είναι ο Γιάννης ο Καρατζαφέρης αυτή τη στιγμή. Ωραία. Για ό,τι γίνει εδώ στο Μετρόπολης, κάποιες αλλαγές, κάποια αλλαγή, είτε ώρας, είτε προσώπου, είτε δεν ξέρω τι είναι να γίνει, που κάθε χρόνο γίνεται, δεν έχω καμία συμμετοχή, απλά ακολουθώ τον προπονητή. Είμαι πιστός σκυλί του προπονητή. Ό,τι πει ο προπονητής. Θα πας πρωί, πάω πρωί. Είσαι βράδυ, θα πας βράδυ. Θα πας μεσημέρι, θα πας μεσημέρι. Ό,τι μου πούνε κάνω. Good. Μην αρχίσω κριτικές αν γίνει κάποια αλλαγή εδώ πέρα. Αν γίνει, λέω πάλι. Δεν ξέρω. Κάθε Ιούλιο ακούγονται διάφορα. Κάθε Αύγουστο και το Σεπτέμβριο ο Μπούζος ανακοινώνει το πρόγραμμα. Εντάξει, boys and girls. Για ΑΕΚ και για Σοφιά. Α, και μπορείτε να μου στέλνετε μηνύματα στο Facebook του σταθμού. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και στο Κωστή γραπτό στο Instagram το δικό μου. Και στα δύο. Επειδή είμαι μόνος, να τα προλαβαίνω και τα δύο. Εντάξει. Δεν έχω καμιά διάθεση να διαφημίζω το Instagram μου. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Τώρα αυτές τις μέρες που θα είμαι μόνος, θα το κάνω γιατί με βολεύει πρακτικά. Εντάξει. Ένα Instagram, τι κόλλου είναι Instagram. Κωστή γραπτό λέει. Βάζετε εκεί και μπορούμε να μιλάμε και να διαβάζω τα μηνύματά σας. Εντάξει, μέχρι εδώ. Για Ολυμπιακό, για ένα Λάιντερ, ένα μπακ αριστερό από το Τελ Αβίβ Κλάιμ, αν με ρωτάτε, ο Κίτσος είναι καλύτερος. Ο Κίτσος είναι καλύτερος. Αυτοί πάνε για Σισέ Μανολά στόπερ. Μονιμοποιείται ο Σισέ με το Μανολά στα στόπερ. Δεν πολύ το Σισέ μου είπανε. Για Παναθηναϊκό είπα και το πρωί τον είδα στη λεωφόρο 30 λεπτά, 32 σκόθηκα, έβγα, δεν προλάβαινα μετά. Πήγα, είδα την Αγία Σοφιά στην Νέα Φιλαδέλφια. Μου άρεσε πάρα πολύ το γήπεδο, πάρα πολύ. Δεν είναι έτοιμο όμως. Πριν το Γενάρη δεν θα είναι έτοιμο. Θα γίνουν κάποια εγκαίνια, έμαθα, το Σεπτέμβριο σε κάποιο μάτς. Αλλά ούτε ο περιβάλλοντας χώρος είναι έτοιμος. Τώρα το φτιάχνουνε. Ούτε τα μαγαζιά κάτω είναι έτοιμα. Κανένα μαγαζί δεν είναι έτοιμο. Από αυτά που είναι να εκμεταλλευτεί ο Εραστέχνης ή ο κ. Μελισανίδης ή όποιοι είναι να εκμεταλλευτούν. Μαγαζιά και περιβάλλοντας χώρος ανέτοιμος. Το χορτάρι πολύ καλό, το περπάτησα τέλειο. Κερκίδες τέλειες. Εντάξει. Και πάμε στον κόσμο. Έχω και άλλα πολλά να πω, πάλι τα κρατήσω για αύριο, έτσι παιδιά. Και να τελειώσω γρήγορα και να πω για τελευταία φορά στον αγώνα ΠΑΟΚ Λεύσκη Σόφια στο Μετρόπολη. Στέλνει 12 τυχερούς για να παρακολουθήσει τον αγώνα ΠΑΟΚ Λεύσκη. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα στις 6 παρα 10 μέσω διαγωνισμού SMS που θα αποστέλλονται στο 54.344 γράφοντας ΑΜΗ2 ΠΑΟΚ και ονοματεπώνυμο. Οι νικητές επικοινωνούν με το Μετρόπολης για να δώσουν τα στοιχεία ΑΜΚΑ και ΑΦΗΜΗ για την παραλαβή του εισιτήριου από το Μετρόπολης. Θα δείτε από εδώ. Απαραίτητη ταυτότητα το ΑΜΚΑ και όχι το πιστοποιητικό εμβολιασμού, το οποίο δεν χρειάζεται εκ παραδρομής, το είπα και ζητώ συγγνώμη. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα στον πρώτο κύριο. Ναι. Γεια σου, Ραλή. Τι θα γίνει, τεμπελόσκυλο, πρωί βράδυ με εμένα ασχολείσαι. Κωνσταντίνε, ναι. Μη μου την χαλάσει με το Γιάννη το Καρατζαφέρη. Γιατί? Είστε πολύ αλλιώτικοι, μάγκα. Σα μπανίζω από το γείτονα, παίρνω το κλειδί, με το έχει αφήσει. Πάντα φύρα απέναντι στον συνάνθρωπο, ναι. Όχι, όχι, γουστάρουμε Γιάννη Καρατζαφέρη, τον άλλο τον Ολυμπιακό του Μακρυμάλη. Όχι, γουστάρουμε Στέλλα, μάγκα, μην με στη γαλάζει. Και θέλω να πω τα πρωινιάτικα, μετά που μένα βγήκε κάποιο Αριανό, ο Ναούμε, το ξέρει, το Ναούμε. Πολλού Ναούμε ξέρω. Ναι. Που λέει Ναούμε που λέει, τέλος πάντων. Τινό, ναι. Την Πέμπτη, ακούστε καλά τι θα σας πει ο Βαραβάς. Η Τούπα θα είναι μία αλλιώτικη. Μη. Άκου. Μη. Και από λαό, και από παδούς, αλλά προπάντων τα λάδια τα έντεκα, θα έχουν και ένα 12ο παίχτη το λαό του. Ας τα αυτά τα λαϊκίστηκα, ρε. Και κοίτα μας, βλέπω την πάρα την Πέμπτη.
Πέμπτη. Μάλιστα. Ούτε ένα ούτε δύο. Μάλιστα. Τεσσάρα βλέπω την Πέμπτη. Τέτοιες γλυκό αγόρι. Και κλείνε δαχτύλωτα. Τούτα. Το γουστάρουμε. Ναι. Έλα να φτάσει το πρόγραμμα με τον Μπούζο, ναι. Ναι, 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 γουστάρουμε τούτα. Να δουλεύει, να σου κόψει και ένα ένσημο το αφεντικό. Μια σχέση πολλά ένσημα, σου κόψουμε άλλο ένα εσένα, ναι. Μάλιστα. Καλησπέρα. Έλα, μεγάλε. Καλησπέρα, λέω. Καλώς τον. Κοιτάξτε, άμα ήμουν ο Χριστός, ρε παιδί μου, πάνω στο σταυρό και είχα δίπλα το Βαραβά, όχι μόνο δεν τον έδινα χάρη, αλλά τον έστειλα στο πύρτο εξώτερο, να πούμε. Θα σου να κάνω έναν άλλο, να πούμε, πιο χρήσιμο. Ναι. Λοιπόν, ναι. Κοιτάξτε, φίλο, ο αριθμός 12 δεν μου άρεσε. Που στέλνετε τα 12 άτομα, γιατί μου παραπέμπει στους 12 κατηγορούμενους για τη δολοφονία του Άλκη. Μπορούσαν να στείλετε ή 11 ή 13. Μάλιστα. Ο 12 είναι λίγο προκλητικός, να πούμε, και ξέρεις ότι τώρα πάτε να φτιάξετε τις σχέσεις με το Κάρι, μπας και σας αφήνει να μπαίνει και στο γήπεδο να πούμε τώρα. Τι 12, προκαλείς τον αυτό 12, ρε φίλε. Μήπως το στείλεις αυτούς τους ανάγκους. Ναι, 12, ναι, 12. Στείλε 13, στείλε και ένα παραπάνω, ρε φίλε. Μη στέλνεις 12, να πούμε. Τέλος πάντων. Αυτό τώρα που είπε και τον Γκραφ Μαγκά, να πούμε, μου ήρθε έτσι μια ρήμα, ρε παιδί μου. Ο ταξιτζής που ήξερε Γκραφ Μαγκά ήταν από το Σκαραμαγκά, να μου. Σκαραμαγκά είχε κάτι να φυγεί, να πούμε. Όχι, εδώ έπεσε το ξύλο, Θεσσαλονίκη. Α, εδώ. Ναι, γιατί στο Σκαραμαγκά, να πούμε, έχει κάτι άτομα που άμα κάνει χειραψία, νομίζω ότι έβαλε το χέρι στην πρέσα, να πούμε. Σε μια παλιά ταινία του Παπαμιχαήλ, να πούμε, που είχε ερωτευτεί μια ξένη που ήταν σε μια τιμωρία μαφιόζων, την είχε δευτένια. Που φτιάχνε λεφτά χαρτονομίσματα και κάνει χειραψία με ένα τύπο σαν τον κόκκινο, έτσι μουσά. Και το σφίξει να βγει το καλύτερο από Μιχαήλ και του έχει μουριάσει το χέρι. Εντάξει, άμα κάνει και τα ψέγει με τον Μπούργο, φίλε, μην κάνει. Πω, τύπο έχει ένα χέρι σαν τα ανάγκια. Α, στι πολεμικέ τέχνε δεν μετράνε, ξέρει τα σφιξίματα. Ναι. Μόνο σε λαβέ και τέτοια. Εγώ πάντω, επειδή τώρα λόγω του πήρα κιλά στερό στη ταχύτητα, θα μπορούσαμε έτσι να με βοηθήσει να με σύσει σε κάποιον να αποκτήσω ένα μεσόνι μόνο. Με ένα μεσόνι ταχύτητα. Η ταχύτητα μεσόνι. Εσύ, ναι, εντάξει. Να. Και εγώ λέω στην ταχύτητα τώρα αριστερό να πρέπει να βελτιώσω την ταχύτητα. Άλλοι έχουν δύναμη, άλλοι έχουν ταχύτητα, καλά, άλλοι έχουν τέχνη. Δεν πατάει κιόλα. Πάντως, φίλε, να σε πω κάτι, συμφωνεί σε αυτό που λες. Επειδή εγώ δεν ψήνομαι αυτό το Getty Gray, το Ian Gray, όπως λέγεται. Δεν ψήνομαι. Θέλω έναν αλταρά να πούμε, ακούς ένα ταρί center for που να θέλει να κάνει παρόλο τα αντίπαλα center back, να πούμε. Ναι, ένα καβάνι. Αν κάνει είναι παλαδόφατσε, είμαι σίγουρο ότι θα τον φέρει. Απλά φίλε Μπέκλισο, θέλω να σου πω κάτι, επειδή ξέρεις ότι γνωριζόμαστε παλιά καλοπροαίρετα. Με στεναχώρησε να πούμε αυτό που έκανες, που έκανες σε αυτή την κολοτούμπα, γιατί είχα πάρει το μέρος σου τότε, ρε παιδί μου, με τον κοντό που είχε γίνει φάση. Ναι. Και επειδή ίσως είχα πει και κάτι το οποίο βέβαια να μην έπρεπε να το πω, ρε παιδί μου, ότι είναι μια τρία κτλ. Μετά έμαθα να πούμε ότι ανέβασε στο διαδίδυο κάτι περίεργα. Και όταν έμαθα ότι τελικά να μείνει πάλι μαζί του, λέω τώρα κοίτα να πούμε. Αντί να ρίξουμε μπροστά στον Αταμινί, πρέπει να ρίξουμε στον Κώστα. Γιατί μα πούλησε έτσι, δηλαδή είμαστε φαν σου. Σε στηρίξαμε και εσύ να μου πήγες με τον κοντό πάλι. Δηλαδή τώρα, άμα θέλετε να μαλώσετε, θα πάρουμε το μέρος του κοντού, να πούμε. Κατάλαβες, είναι το θέμα. Πάντως, ό,τι γίνει εδώ, μην μαλώσετε. Αν γίνει κάτι. Ορίστε. Αν γίνει κάτι στο ράδιο, μην με μαλώσετε. Πάντως, οι εκπομπές σου που κάνεις μόνος είναι πολύ καλύτερες. Έτσι, γιατί ο ένας από τους δύο, ας πούμε, είναι ο παδός, και ο άλλος, ας πούμε, έχει χειροθρενάκια, σαρδαμάκια και πηδάει τη συζήτηση, να πούμε. Κατάλαβες. Εγώ προτιμώ να σε ακούω να κάνεις υποπή μόνος σου. Ναι. Και αν μπορείς να. Και πρόσεξε, για να αποκτήσει η έγκλη μαρμίτα. Τότε που σα έδωσε ο Λαζόπουλο, πρέπει να τα βρει αυτά τα παιδιά τα οποία νομίζω ότι τα έχει αδικήσει λίγο. Δηλαδή και τον Τρούλινγκ και τον Τρέγια και τον Μπουγάτσα. Αυτά είναι φίλοι Dream Team, να πούμε. Με αυτού εδώ πετούσε, να πούμε, η Μαρμίτα. Και νομίζω ότι του έχει αδικήσει για αυτού. Δηλαδή δεν ξέρω τι διευνήθη ακριβώ μεταξύ σα. Αλλά αυτού θα έπρεπε να του φέρει, να πούμε, στην εκπομπή, να πούμε. Ποιο να του πάρει ο κοντό, ξέρω εγώ, στο διαδίκτυο κτλ. Να του φέρει εκεί στη Μαρμίτα. Εντάξει. Συμφωνεί. Κοίταξε, θα κάνουμε κουβέντα. Κάνε μια κουβέντα με τα δούμε παιδιά. Θα γίνει, θα δούμε και γιατί είσαι και εσύ λίγο εγωιστής, ρε παιδί μου. Λόγω της επιτυχίας που έχεις, είσαι και εσύ λίγο εγωιστής. Ναι. Και καμιά φορά δική στους ανθρώπους, να πούμε. Ναι. Πρέπει να τα βρεις με τα παιδιά αυτά. Γιατί ήταν πολύ. Ήταν πολύ δυνατό team τότε. Σε έπεσε ρε φίλο Λαζόπουλος, να πούμε, στη Μαρμίτα. Στο Δαντήρι. Το θυμάσαι. Δεν μας παίζει να μην εδώ. Φύγε, επόμενος. Έγινε, γεια. Ο διαγωνισμός είναι με SMS και όχι τηλεφωνικά, παιδιά. Μην μπερδεύεστε, μου στέλνει από την η Λίλα από μέσα, η Λίλα. Και μου λέει να πω ότι ο διαγωνισμός είναι με SMS και όχι τηλεφωνικά. Επόμενος κύριος, μάλιστα. Έλα, Κοτσαρή. Έλα, Βίλε. Όλα καλά. Όλα καλά. Τρία πράγματα θέλω να πω. Τα δύο τα είπα προηγούμενος, ότι δηλαδή σου χρειάζεται μια εκπομπή μόνος σου, οπωσδήποτε στο ράδιο.
Και δεύτερον, να φέρεις πίσω τους παλιούς στη Μαρμίδα, γιατί αυτά τα καθυστερημένα τώρα που έχει εκεί πέρα δεν τραβάνε. Το τρίτο είναι ότι να μην αναφέρεις ξανά για τον Bulldog που είπες στην αρχή, γιατί θα έρθουμε και θα σε κάνουμε μαύρο στο ξύλο. Αυτό. Κοίτα, εγώ μίλησα για το παλιό Bulldog, για το καινούριο. Παλιό καινούριο Bulldog. Α, όχι, τα Bulldog είναι δύο. Θα πούμε από εκεί. Έλα μόνος σου. Στο ένα μέτρο. Στο 1,5 μέτρο. Ό,τι κάνουμε. Κολομαγιά. Ό,τι κάνουμε στο 1,5 μέτρο. Να κάνω διαχωρισμό. Αυτό το Bulldog είναι καλό Bulldog. Είναι καλό Bulldog. Μάχημο, καλό Bulldog. Το άλλο το Bulldog ήταν πονηρό Bulldog. Το άλλο το παλιό. Με εκείνο το Bulldog, εγώ μάλλον και είχα δαγκώματα δεξιά και αριστερά. Ωραία. Να τα ξεκαθαρίσουμε τα έργα. Αυτό το Bulldog είναι καλό Bulldog. Καλό Bulldog αυτό. Καλό σκυλί. Και μάχημο. Επόμενος, ναι. Φύγε από εδώ, ρε, ανέραστε. Φύγε από εδώ, ρε, άχητε. Φύγε από εδώ. Επόμενος, ναι. Γεια σου, ραπ. Έλα, φίλε. Αυτό που είπες πριν για την εκπομπή, Μπουάρ, νομίζω τώρα ότι στο τέλος της σεζόν άρχισε να ανεβαίνει πολύ η εκπομπή τώρα τελευταία. Δηλαδή, να σου πω την αλήθεια, εγώ που δεν την έβλεπα λόγω υποχρεώσεων, λόγω διαβάσματος, τώρα στο τέλος που έκατσα την είδα, γούστα, ήταν πολύ καλή. Δηλαδή είναι λίγο κρίμα να το χαλάσεις όπως λες εσύ γι' αυτό. Αλλά τι να πω, αλλά αυτό που λένε για να φύγει και ο κόκκινος και να είσαι μόνος εσύ, δεν το βλέπω. Νομίζω ο κόκκινος είναι πολύ δυνατός παίκτης δίπλα σου. Εγώ δεν μίλησα ονόματα. Λέω για κάποιες αλλαγές που μπορεί να γίνουν. Είτε εδώ είτε εκεί, γιατί θα, στο Europan θα γίνουν. Στο ίντερνετ έχουν γίνει σε ένα χρόνο 4 φορές. Πάντα γίνονται αλλαγές. Τα καλοκαίρια κάνουμε αλλαγές. Ναι. Ότι θα κόψουμε τον κόκκινο τέλος πάντων. Και επίσης τέλος πάντων θέλω να σε ρωτήσω και τη βαθμολογία πώς τη βλέπεις φέτος. Την κατάταξη. Ανάλογα που θα πάει και η διαιτησία. Αν η διαιτησία πάει 50-50, τον Άρη το βλέπω αλλιώς. Ναι. Πιο πάνω τον Άρη από τον ΠΑΟΚ. Αν ο ΠΑΟΚ πάρει τα σφυρίγματα, όχι, δεν τον βλέπω. Και χωρίς ομάδα, χωρίς σφυρίγματα. Με ξένους διαιτητές, τον ναι. Άρη τον βλέπω πολύ καλά, ναι. Αυτό, ναι είναι. Ο Λουτσέσκου λέει, ο φίλος, ο Κουρτίδης, ο Πλούταρχος, πρέπει να λάψει μια λαμπάδα στον Ήβης για τον Τάρ που πήρε. Βρήκε έτοιμους παίκτες επιλεγμένους από το Σέρβο. Απ' την άλλη, ως μεταγραφές ενέκρινε ο Λουτσέσκου, βλέπε Σίγκλεϊ, Τέιλορ κλπ. Είναι το λιγότερο άμπαλι. Είναι καλός διαχειριστής ετοίμων καλών ποδοσφαιριστών, αλλά πολύ κακός να επιλέξει ο ίδιος παίκτες. Λέει το μήνυμα στο Instagram το δικό μου. Πάμε να προλάβουμε κόσμο. Έλα, φίλε. Ναι. Έλα, Κωστάκη. Τι είναι, ρε. Ο Μπαρμπαστέκιος, ο φίλος σου, τον πατέρα σου. Αφού είσαι φίλος του πατέρα μου. Είναι. Και πανίσια κοντά τα πολύ. Ναι. Ήμουν πολύ, Κωστάκη, τον με άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, το ζάχαρο χτες ήταν 1,50, σήμερα 1,12 είναι. Μια χαρά. Καλά είμαστε. Μέχρι τούρτα παγωτότρος. Αριανός μέχρι κόκαλα, ξέρεις, το χωριό μας Κώστα είναι, έχει το 70% αριανή είναι. Θέλω να δω στα χωριά, ρε, τι ομάδα είστε, ρε, στα χωριά. Δεν αριανή μπορώ να βγάλω άντι στα χωριά. Καταλάρι. Στις πόλεις κάτι βλέπω. Ναι, για λέγε. Στο Καβαλάρι είμαστε αριανήρα. Ναι. 100%. Στο Καβαλάρι, μάλιστα. Εντάξει. Ναι. Έγινε ο Κώστα μου, άντε. Κόκκινος που είναι, άντια, πήρε. Ο Κόκκινος κουράστηκε πάρα πολύ και πήρε τρεις εβδομάδες άδεια, ναι. Άντε, εσύ πότε θα πάρεις. Μόλις πεθάνω. Άντε, εμείς σε βρίσκω τώρα. Αν σε κύριε από εκεί, θα πεθάνεις εσύ. Γιατί να πεθάνεις, ποιος είπε να πεθάνεις. Γιατί, οι άλλοι γιατί πεθαίνουν, τι είναι. Έλα ρε Κώστα, άλλη μεγάλη, όταν είναι μεγάλος να φεύγει. Να φεύγει ο μεγάλος. Δεν είναι μόνο μεγάλος, φεύγουν κι άλλοι. Καλά, τι μου είναι. Για να δούμε. Έγινε, άντε, τσάω. Ας το ράψα τις αξιαρχές, καμιά εκπομπή σου. Καλύτερα στο One Man Show παρά στο πρωινό, λέει ο Νικόλας. Και λέει, ράπ, ελπίζω αν γίνουν αλλαγές, να έχουν να κάνουμε την πρωινή σου εκπομπή που δεν στο επίπεδο των ταξιαρχιών, άσχετα μέσα στις αδυναμίες σου, η μεσημεριανή είναι ψυχαγωγία. Ο Φάνης Ελευθερίας, καλησπέρα Ραπτόπουλε, μπορεί να μην είναι έτοιμα μαγαζιά, μουσεία και περιβάλλοντα χώρες όπως λες, αλλά η ΑΕΚ θα παίξει πολύ νωρίτερα από το Δεκέμβρη, θα είναι έτοιμο για αγώνες. Ναι, ναι, έτσι μου είπαν, αλλά τα εγγένεια θα γίνουν το Σεπτέμβριο,
Αλλά ολοκληρωτικά το γήπεδο όλο θα είναι έτοιμο Δεκέμβριο. Χαίρετε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Να πούμε κανένα δύο πράγματα για το μάτς της Πέμπτης. Για πες πώς το βλέπεις, για πες την οπτική σου. Κοίταξε, η εικόνα του ΠΑΟΚ δεν δείχνει ότι μπορεί εύκολα να σηκωθεί. Αλλά επειδή ο ΠΑΟΚ έχει παίξει πολλά παιχνίδια τέτοιου είδους, νομίζω ότι θα μπορέσει να το διαχειριστεί. Και αν, όπως είπε, θα παίξουμε με τρία στόπερ και πάρει ο ΠΑΟΚ την μπάλα στα πόδια του, γιατί έχει προχωρήσει με καλή επαφή με την μπάλα, πιστεύω ότι θα πάρει μέτρα και θα επειδή κάνει. Επειδή αυτοί, άμα παίξουν με τρία στόπερ, θα παίξουν με δύο χαφ, αλλά μπορεί να παίξουν και με τρία χαφ και να παίξουν με δύο φορ, έτσι. Μπορεί να παίξουν με τέσσερα χαφ και ένα φορ. Δεν ξέρεις. Πάντως, σίγουρα το 9 και το 10 του ΠΑΟΚ σε αυτό το μάτς πρέπει να παίξουν με άριστα το 10 τουλάχιστον στο 8.30. Γι' αυτό εγώ δεν βάζω Σοάρες μέσα εκεί και τ' άλλο το παιδάκι το 30 κιλό. Εκείνο που είναι στο σαν σκέφτη από το σανατόριο. Το Ζίβκοβιτς του 1 εκατομμυρίου θα βάλω εκεί. Και ο Κωνσταντέλιας να μου τρυπάει δεξιά την άλλη. Κωνσταντέλιας πρέπει να παίξει βασικός για μένα. Για μένα. Κοιτάξτε, πίσω από το σεντερφόρ ο ΠΑΟΚ έχει παίκτες. Και αυτό με το Ζίβκοβιτς που είπες είναι σωστό, αλλά νομίζω δεν τον έχει βάλει ποτέ. Αν μπορούσε να παίξει ο Πίσες Βαρ, πιστεύω θα τον βοηθούσε περισσότερο το Λουτσέσκου, γιατί θα έπαιρνε ο ΠΑΟΚ πολλά φάουλ. Να παίξει ο Πίσες Βαρ. Εγώ θα βάζα τον Πίσες Βαρ δεκάρι, αν παίξει δεκάρι, και τον Ζίβκοβιτς με τον Κωνσταντέλια με τα ανάποδα πόδια. Κοιτάξτε, είναι δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να παίξει ο Λίρατζης, να παίξει Καλιατά, μαλλιατά και τα άστα να πα στο διάλογο. Καλιατά τώρα. Για να μπορεί να έχει το transition. Από εκεί και πέρα όμως, να λέμε την αλήθεια, κακό κάναμε, νομίζω, που σηκώσανε τόσο πολύ τον Κούτσια. Ο Κούτσιας ήταν ανύπαρκτος, η ομάδα δεν έπαιξε, δεν βοήθησε το σεντερφόρ. Αλλά οι τοποθετήσεις του δεν έδειξε ότι είναι ένα σεντερφόρ ο οποίος ο ΠΑΟΚ μπορεί να βασιστεί, με την έννοια ότι εγώ δεν καταρχήν δεν είδα το παιχνίδι να το παίζει με την πλάτη καθόλου. Δηλαδή, φάνηκε ότι το παιδί ήταν αδύναμο σε σχέση με τα στόπερ. Δηλαδή, μια φορά να πάρει την μπάλα, να βγει πρώτο στην μπάλα, να την πάρει, να την κρατήσει για δύο λεπτά να πανεβούν οι άλλοι, δεν το έκανε. Ενώ ο ΠΑΟΚ είχε προσπάθει να πάρει την μπάλα. Ειδικά στο ημίχρονο. Αυτό το μάτς θέλει Νταΐ σεντερφόρ. Και ο Κούτσιας δεν είναι Νταΐς. Ούτε ο άλλος ο Άρθουρ, πώς το λένε, είναι Νταΐς. Ο Ολιβέρα που είναι Νταΐς είναι έξω. Με τρία στόπερ θα έχει προβλήματα. Θα έχει προβλήματα. Α, δούμε. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα, συνεχίζουμε σε λίγο. Να πω για τις φωτιές, ας την μπάλα λέει. Τι να πω ρε, για τις φωτιές. Κάτε εκεί, παίρτε τους παπάδες που πήρε ο Μητσοτάκης, να πούμε, και τους μπάτσους. Να κάνω μια προσευχή εκεί πέρα, να τις σβήσουν τη φωτιά. Κάντε μια προσευχή τον Άγιο Ραφαήλ. Αυτοί δεν κάνουν θαύματα. Ο Μπαΐσιος, πώς το λένε, ποιοι άλλοι είναι που κάνουν τα θαύματα. Κάντε προσευχή να γίνει το θαύμα. Που πυροσβέστες δεν έχει. Παπάδες δεν προσέλαβε. Καλά έκανε. Και μπάτσους. Λοιπόν, τι να κάνω εγώ τώρα. Τι να σε κάνω εγώ τώρα. Τι, να πάω να σβήσω εγώ τη φωτιά. Σιγά να πάω να φάω τη ζωή μου. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Σταύρο Σάβη για τα καλά του λόγια. Άκουσον Κωστή τι δήλωσε στην Έλα Σπόρο Μήνος και σίγουρα είναι γραμμή της ομάδας. Λέει ο Σάβας Σάρ. Το είπε κιόλας τρεις φορές. Ο Μπότο είπε απέτυχε ικτρά. Ο Λουτσέσκου του έδωσε λίστα με άλλα χαρακτηριστικά και αυτός του έφερε με άλλα. Επίσης έγλειψε και το Σαββίδι του έσκασε, λέει, ένα σωρό λεφτά για να κάνει τις μεταγραφές. Υπάλληλος. Εντάξει. Θα δούμε ποιο θα το πληρώσει τώρα. Τώρα την Πέμπτη, τώρα πάμε στις γραμμές. Ξέρεις τι ετοιμάζουν τώρα. Τώρα γίνεται μια προεργασία Δευτέρα. Είναι μέχρι την Πέμπτη. Αν αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ, ποιο θα πυροβολήσουν. Τον Μπότο ή τον Λουτσέσκου. Το Σαββίδι δεν τον πυροβολάνε, γιατί άμα τους φύγει καθάρισαν, να πούμε. Ή ο Μπότο θα φταίει, ο Λουτσέσκου. Ποιο θα έχει καλύτερες σχέσεις με τους δημοσιογράφους. Καλύτερες δημοσιογράφους. Ο Μπότο και ο Λουτσέσκου. Ποιο θα είναι. Για να δούμε. Για να δούμε την Πέμπτη. Εγώ λέω θα περάσουν. Οι παοξίδες θα περάσουν. Παρά τα και τέτοια. Και άλλοι δεν καμιά ομάδα. Δεν θα είναι ο ΠΑΟΚ όπως ήταν πάνω. Σε καμία περίπτωση. Δεν πιστεύω ότι θα έχει το χάλι εκείνο. Εικάζω, έτσι. Πάμε γραμμές. Έλα Κωστά. Έλα φίλε. Καλησπέρα Κώστας από Αθήνα. Τι λέει Αθήνα, βράζει έμαθα. Ναι, εντάξει, τα κλασικά. Εντάξει. Τι να κάνουμε.
Τουλάχιστον δεν έχουμε πολύ φασαρία από κόσμο που έχουν φύγει αρκετοί. Έχουν φύγει, ναι, τα παρκαρίσματα είναι εύκολα. Θα φύγουν όλοι. Ναι. Εγώ πάνω την έκπληξη, ναι. Θέλω να πει για την ομάδα μου δύο λόγια, πώς είναι ληστές αντί στο φιλικό. Είδα 32 λεπτά, πήγα λεωφόρο. Ναι, ναι. Έφυγα για ταξίδι, μετά είδα τα επόμενα. Το καλό σου ημίχρονο δεν το είδα. Ναι. Το καλό σου ημίχρονο ήταν το δεύτερο, έτσι. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός χρειάζεται center for, χρειάζεται δημιουργικό. Έτσι. Δύο παίκτες, τίποτα δεν χρειάζεται. Καλή ομάδα είναι. Εννιάρι δεκάρι. Το εννιάρι δεκάρι όμως είναι από το πάνω ράφι αγορασμένος, γιατί Παναθηναϊκός, αλλά φούζος είσαι. Δεν πας με τον Ιωαννίδη. Έχουμε και δύσκολη κλήρωση με τη Σλάβια. Εγώ δεν δέχομαι αυτό που με είπαν στον Παναθηναϊκό. Δεν το δέχομαι. Ναι. Τι δεν δέχομαι. Ναι. Θα παίξουμε, λέει, με την. Πώς, με ποια παίζετε, Ράμπιντ. Σλάβια Πράγας. Συγγνώμη. Θα παίξουμε, λέει, με τη Σλάβια Πράγας και τέλος Αυγούστου θα πάρουμε σέντερφορ. Με συγχωρείς. Τι είναι ο Παναθηναϊκός. Τι είναι ο Παναθηναϊκός. Ομάδα διαχειριστών. Να πει ότι άμα περάσω θα βάλω το χέρι στη τσέπη να πάρω. Άμα δεν περάσω δεν θα πάρω. Ωραία. Πες ότι δεν περνάς. Εγώ λέω δεν περνάς. Που μπορεί να περάσει. Λέμε όμως το χειρότερο σενάριο δεν περνάς. Ναι. Δηλαδή θα μείνω με σχολείς με τον Ιωαννίδη και θα πάω να παίξω στο πρωτάθλημα με τον Ιωαννίδη απέναντι στον Ολυμπιακό να πάρω το πρωτάθλημα. Ο Ιωαννίδης δεν είναι και center for κλασικός. Είναι και πιο πολύ περιφερειακός παίκτης. Δεν παίζει. Δεν είναι 19 κλασικό. Εκατομμύριο κόσμο σε όλη τη γη. Να μην έχω ένα χαφ. Είναι δυνατόν. Αυτό ο σέντερφορ που λέγανε από που έπαιζε στον Παρτιζάν, αυτό ο Πορτογάλο, έτσι έγινε με αυτό να χάθηκε η ιστορία. Ένα μαυράκο ωραίο που είχαν εκεί πέρα. Όχι, δεν το ακούω. Δεν σε λέω φορό βρίζανε. Μουρμούρα είχε. Δεν έχει αυτό. Είχε μουρμούρα. Μέχρι που έφυγα είχε μουρμούρα. Θέλω να πει και δυο λόγια για το πώς βλέπεις τον Παναθηναϊκό τώρα το πρωτάθλημα. Άμα αλλάξει η θέση του πλέον ή θεώρησε ότι θα είναι μια πτήρια. Κοίτα, η ΑΕΚ βελτιώθηκε. Ναι. Ο Άρης βελτιώθηκε. Ναι. Και οι δύο βελτιώθηκαν. Ο ΠΑΟΚ έμεινε στα ίδια. Καλό είναι. Ναι. Κοίτα, ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός πέσανε λίγο. Η ΑΕΚ και ο Άρης βελτιώθηκαν. Περιμένω δύο κινήσεις από σένα για να πω ότι βελτιώθηκες και εσύ. Αυτό έχω να πω. Λοιπόν, να πούμε και καλή τυχία. Εντάξει, ο Άρης έχει περάσει σίγουρα. Ο Πάουκ, μακάρι, εγώ έχω να περάσει και αυτός τη Λεύσκη. Θα είναι ωραία εβδομάδα. Η άλλη εβδομάδα και μετά θα είναι, φίλε, τα λεπόρια. Η άλλη εβδομάδα θα είναι τα λεπόρια. Τα λέμε Αθήνα. Τα λέμε. Καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα, ναι. Γεια σου Κωστή, καλησπέρα. Πού είσαι, ρε? Τι κάνεις, ο Γιάννης από Σέρσο. Τι γάιδα το ναό σου. Σ' άρεσε, ε? Πολύ. Ωραία. Και 17 σου είχα πει, πρώτο Θεός να έχουμε υγεία, μα θες αρτής μαζί μας στα εγγένεια. 17 κάνετε εγγένεια, αλλά δεν θα είναι έτοιμο ακόμα. Ξέρω, ναι. Απ' έξω θα είναι η μαγαζιά ακόμα, δεν με τίποτα. Και οι εργάτες που είδα... 3-4, δεν είχε πολύ. Θα παίζει όμως από το Σεπτέμβριο, θα παίζει η ομάδα. Θα παίζει. Ναι. Και εγώ αυτό ξέρω. Που λες εσύ και κάτω Δεκέμβριο θα ολοκληρωθεί τελείω. Ναι, το γήπεδο θα είναι αλφάδι το Δεκέμβριο. Ναι. Λοιπόν, τώρα για άλλο σε πήρα όμως, δεν σε πήρα για την Άκη σήμερα, επειδή άκουγα αυτά που έλεγε για τα επαγγελματικά σου και τις εκπομπές. Εγώ θα σου πω κάτι το οποίο στο είχα πει και στο πρώτο τηλέφωνο που σου είχα πάρει. Θέλω κάποια στιγμή, ρε Κώστα, να σε δω μαζί με τον Γεωργίου. Σε μια εκπομπή η οποία θα έχει μπάλα μέσα πολύ και θα είναι και λίγο εναλλακτική, θα βγάλετε πολύ γέλιο και οι δύο. Δηλαδή με η εκπομπή του ΑΡΤ που κάνεις, με τα χάλια που υπάρχουν τώρα σε εκπομπές, Αθλητική Κυριακή για γέλια. Μέγα η εκπομπή το βράδυ Κυριακή για γέλια, το open σε λίγο καλύτερη κατάσταση. Άμα θέλουμε να ακούσουμε σε τακτικό κομμάτι κάποια πράγματα πάνω στην μπάλα, είναι μόνο η δικιά σας εκπομπή εκεί και η εκπομπή που κάνουν τα παιδιά οι πεταράδες, επειδή έχουν τον Κατσουράνη. Ο Κατσουράνης αναλύει φανταστικά. Ναι, είναι καλός. Πολύ καλός. Είναι πάρα πολύ. Πολύ καλός. Δεν υπάρχει κάτι. Ξύπνιο παιδί είναι. Ναι. Εγώ θα σου πρότεινα, κάνε αν μπορείς κάτι, μου είχες πει παλιότερα, το έχεις κουβεντιάσει. Κάνε ρε με τον Γεωργίου κάτι, ρε. Δευτέρα βράδυ κάντο. Με τηλέφωνα, με τέτοια.
και για τους χορηγούς που μου είχε πει ότι χρειάζεται για να πληρωθεί, σου είπε επειδή και δουλειά με 2-3 χορηγοί θα βρεθούν, ας πούμε, και θα βρίσκει τους υπόλοιπους για να πληρωθεί. Θα διαλύσει τα πάντα η εκπομπή αυτή, να ξέρεις. Εγώ θέλω να δω λίγο τους κανόνες που ισχύουν, τους νόμους. Ναι. Το τι μπορώ στο διαδίκτυο να δείχνω αποφάσεις. Νόμιμα όμως. Νόμιμα. Νόμιμα. Κατάλαβα. Δηλαδή, τηλεοπτικά, μπορώ τηλεοπτικά να το παίξω το δίλεπτο. Μου φτάνει εμένα. Δεν χρειάζεται να το. Γιατί στην προηγούμενη δουλειά που έκανα το φάση-φάση. Μα το θυμάμαι, είχε θέμα. Σου είχαν στείλει χαρτί. Τι σου είχαν στείλει. Μου στείλανε οι άνθρωποι ένα εξώδικο και μου λένε θεωρούμε ανταγωνιστικό το μέσο σου. Γιατί παίρνει από το προϊόν μας, δίκιο είχαν. Έκλεβα από το προϊόν τους και μοντάριζα εγώ. Με το Γιώργο θα το έβλεπες εσύ το σενάριο. Ναι, πολύ. Εγώ θα ήθελα, ναι. Και όσον αφορά. Αν βρεθεί ένα επιχειρηματία, τηλεοπτικά μας το κάνει, ρε φίλε. Το να ψάχνω εγώ τώρα και να κάνω, δεν μπορώ. Δεν μπορώ ναι. Το να ψάχνω. Δεν μπορώ να ψάχνω. Είμαι στο να με ψάχνω. Μπορώ να ψάχνω τώρα. Τι να ψάχνω, παρακαλώ, στην ηλικία μου, πάρε με. Με τίποτα. Να κάνω τηλεόραση. Άμα το βρεις και δεις ότι μπορεί να οικονομήσεις και να οικονομήσω κι εγώ, βάλε με. Δευτέρα όμως, ψάχνω να βρω ένα διαδικτυακή Κυριακή διαθλητική Κυριακή που θα γίνεται Δευτέρα, αν υπάρχει νόμος που μπορώ νόμιμα να έχω στιγμιότητα. Και λέω και αυτό και σε αφήνω, όσον αφορά την εκπομπή την Κυριακάτη που κάνεις το βράδυ, νομίζω ότι από τους φετινούς ο μοναδικός που είναι να κρατάς είναι ο Μένιος. Ναι. Με κλειστά μάτια. Δηλαδή ο Μένιος διασώθηκε από το φετινό. Ναι. Θα λοιπόν, το φτιάξω, θα το πίσω έτσι. Όχι. Ναι. Δεν μ' άρεσε και εμένα. Δεν μ' άρεσε πάρα πολύ. Είχε νούμερα καλά. Είχε καλά νούμερα όμως. Αλλά εγώ σαν Ραπτόπουλος θέλω κάτι καλύτερο. Τα λέμε. Θέλω κάτι καλύτερο. Ευχαριστώ. Πάμε επόμενος, ναι. Καλησπέρα Κωστή. Πάμε φίλε. Πάνης είναι το όνομα μου, από Εξάρχεια τηλεφωνώ. Τι είναι τα Εξάρχεια? Μια χαρά. Τώρα με τη ζέστη έχουν ψηλαδιάσει λίγο, αλλά κρατάμε καλά. Ναι, κρατάτε θερμοπύλες. Έτσι. Λοιπόν, είπες κάτι πριν για τους Αγίους που κάνουν θαύματα για τις φωτιές. Ναι, αφού μέσα στο καλοκαίρι προσλαμβάνει παπάδες, ας προσευχηθούν να σβήσουν οι φωτιές. Αφού δεν υπάρχουν πυροσβέστες, τι να κάνω, εγώ τον πυροσβέστη. Τα μοναδικά θαύματα που κάνουν οι Άγιοι, Κωστή, ξέρεις ποια είναι? Ξέρω. Να γεμίζουν τα ταμεία της Εκκλησίας. Αυτά είναι τα θαύματα. Είχε πάει ο πατέρας μου στη Μυτιλίνη και είχε βρει ένα ταξιζί 70, τότε ο πατέρας μου ήταν 50. Και του να σου κάνω μια ερώτηση, τόσα χρόνια λέει είδες και ένα θαύμα. Βέβαια λέει. Λέω τι θαύμα λέει είδες. Και ξεσκηθήκαμε στο Τάλιρο λέει εδώ και οικονομήσαμε. Αυτό ήταν το θαύμα που είδε αυτός. Έτσι είναι. Έτσι. Λοιπόν, εγώ είμαι ΠΑΟΚ. Ναι. Θέλω λίγο να κάνω ένα σχόλιο για την πάρα πολύ ωραία ανάλυση που έκανες πιο πριν. Είπες και φώναζες ότι θα παίζει ο Βιερίνια στο ΠΑΟΚ του Σαββίδη και όχι ο Ράφα Σοάρες. Έτσι δεν είναι? Ο Βιερίνια με μια εβδομάδα γρήπης που δεν έχει τις δυνάμεις να ανεβαίνει 70 μέτρα να κάνει το πλεονέκτημα στις πλευρές που θα έχει ο ΠΑΟΚ αν παίξουν οι άλλοι με 3 στόπερ. Ναι. Ξέρει να σου πω τον λόγο που πιστεύω ότι ο Ρουμάνος θέλει το Βιερίνια. Πιστεύω ότι θα ήθελε από όλους τους παλιούς να τους χρησιμοποιήσει όσοι είναι σε καλή κατάσταση, γιατί εμπιστεύεται, μας το έχει δείξει αυτό χρόνια τώρα, ότι εμπιστεύεται τους παλιούς και τους νέους να τους βάζει λίγο-λίγο, σιγά-σιγά. Δεν γιατί τους βάζει λίγο-λίγο, από ανάγκη αναγκάζεται και τους βάζει. Μπράβο. Και το παιδί μπροστά, το Κωνσταντέλια ή η Σεντερφόρ, ο Κούτσια, δεν θα παίζανε ποτέ στον ΠΑΟΚ με το Ρουμάνο αν δεν τους είχε ανάγκη. Συμφωνείς? Βέβαια. Ποτέ. Ποτέ. Και το Τσιγκάρα μόλις τώρα είδε ότι έχει μια-δυο λύσεις εκεί, τον χάσαμε και στον τελικό του κυπέλου, που για μένα κόστησε, και προχθές. Και προχθές στον αγώνα μέσα στη Λεύσκη. Τέλος πάντων, για να μην κρατάω άλλο τη γραμμή, θα ήθελα να κάνω να δώσω ένα μήνυμα σε όλους τους φιλάθλους και οπαδούς της Ελλάδος. Να αγαπάμε τις ομάδες μας και όχι να μισούμε τους αντιπάλους μας. Φιλιά από την Αθήνα. Γεια χαρά. Αυτό το πράγμα μας γίνει, θα μείνουμε με χωρίς ακρόμα. Το μίσος πουλάει περισσότερο παρά η αγάπη. Το μίσος. Πάμε φίλε. Έλα Βιερινέ. Πού είσαι εσύ ρε?
Τι έγινε ρε, πού είσαι. Ρε εσύ, τι είναι αυτά που μας λένε ο άλλος, να κάνεις λέει εκπομπή με τον Γεωργίου. Και ποιος θα έχει χρόνο να μιλήσει από τους δυο σας, για πες μου. Ναι. Και καταρχήν ο Γιώργος δεν κάνει ανάλυση, δηλαδή εγώ δεν τον έχω ότι κάνει καμία ανάλυση. Άμα θες παίχτη δυνατό να κάνεις ανάλυση, ένας είναι, ο πρώτος στην Ελλάδα με διαφορά το δεύτερο. Ο κύριος Τσάρλι, τέλος. Μπορεί να είναι βάζελος, αλλά είναι... Δεν νοιάζει και να τι είναι, δεν σε νοιάζει. Δεν με νοιάζει, όχι, εγώ για μπάλα μιλάω. Για μπάλα, είναι παιχταράς. Λοιπόν, να πω 2-3 πραγματάκια. Θέλω να πω κάτι στον κόσμο του Άρη. Ναι. Είναι η μοναδική τους ευκαιρία στα όσα χρόνια βλέπω μπάλα, από αρχές 80 που βλέπω μπάλα, είναι η μοναδική τους ευκαιρία ή να πάρουν τίτλο ή να διεκδικήσουν πρωτάθλημα. Δεν ξέρω αν έχουν σέντερφορ. Αυτό το παιδί δεν τον είδα καλά. Ξέρω, είχα ενστάσεις. Ναι, είχα και εγώ ενστάσεις. Πρέπει να το ξαναδώ. Ναι. Γιατί έκανε κανένα δύο τελειώματα. Το ένα πήγε τελείως σχεδόν πλάγιο και το άλλο το πλασάρισμα που έκανε τη λόμπα την πήγε τελείως έξω. Δηλαδή εκεί με ανησύχησε. Λίγο δαγκώθηκα. Ναι, ναι, που έβαλε. Ναι. Ενώ ταχύτητα, δύναμη είναι καλός. Είναι κοντός βέβαια, αλλά είναι καλός. Δηλαδή εξτρέμ. Αμυντικά χαφ. Πλάγι. Τέρμα. Τα δύο center back, του βγάζω το καπέλο. Δεν ξέρω τώρα και αυτό το δεκάρι που πήρε της Χιχών. Αν τυχόν βρει ένα center for καλό, δεν ξέρω τι προπονητής, άμα είναι ο προπονητής μπορεί να το μεταδώσει, είναι η μεγάλη τους ευκαιρία να πάρουν πρωτάθλημα, έτσι όπως το λέω. Και εγώ είμαι Ολυμπιακός, ξέρεις. Δεν λέω βλακίες, Κώστα. Είναι η μεγάλη τους ευκαιρία να το διεκδικήσουν τουλάχιστον. Τέλος για τον Άρη. Να πω κάτι άλλο τώρα για τις άλλες. Μ' ακούς? Πολύ καθαρά. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να πω για τις άλλες ομάδες. Ο ΠΑΟΚ έχει πέσει πάρα πολύ, κατά τη γνώμη μου, έτσι. Δεν έχει παίχτες προσωπικότητες. Μπορεί να βγούνε. Καλοί παίχτες αυτοί, δεν λέω, δεν τους ξέρω. Αλλά σαν προσωπικό, μέχρι να βγούνε αυτοί οι παίχτες, θα το έχει χάσει το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ τώρα. Πολύ καλούς παίχτες. Αυτός ο Πινέδα που πήρε, παιχταράς. Ναι. Δεν ξέρω άμα το... παιχταράς, το λέω ναι, εγώ. Ναι, ναι. Δηλαδή, η ΑΕΚ τι θέλει, δεν θέλει τόσο πολύ center back όσο αμυντικά half που δεν έχει. Καταλαβες, εκεί είναι το μεγάλο της πρόβλημα. Τι το θέλει δυο stopper και διαβάζω εκτός ότι πάει stopper, για center for γορίλα. Ναι. Με, άλλα χαρακτηριστικά, με άλλα χαρακτηριστικά από αυτά του Αράουχου. Είναι καλή η ΑΕΚ ρε Κώστα, η ΑΕΚ έχει το πρόβλημα στα αμυντικά half που στην ουσία... Το πρόβλημα δεν είναι το stopper που τρώμε τις φάσεις. Τα αμυντικά half, άμα θυμάσαι, όλες οι καλές ομάδες είχαν αμυντικό half καλό. Και θέλω να πω κάτι για τους παίχτες τους γρήγορους και τους αργούς. Κάποτε θαύμαζα την Arsenal και σε κάποια φάση, πριν βγει η Μπαρτσελόνα του... Η Μπαρτσελόνα τώρα με το τικιτάκα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Έβλεπα την Arsenal και σε κάποια φάση έβλεπα όλοι οι παίχτες γρήγοροι, παιχταράδες, έτσι. Σε κάποια φάση έχουμε παίξει η ομάδα του Λεμονή με τη Βέρτερ, Βρέμις, και την νικήσαμε εκεί πέρα. Και είχε center back τον, πώς το λένε, το Μέρτεζάκε. Ο Μέρτεζάκε, σε κάποια φάση, ναι, αργός, τον έκανε μέχρι και ο Κοβάσεβιτς που κάνει πλάκα. Και στην ταχύτητα και στην τρίπλα. Σε κάποια φάση τον παίρνει η Arsenal και με πολλά εκατομμύρια. Και λέω, ρε φίλε, είναι του στρίψει αυτόν τον ανθρώπου. Πήρε center back τόσο αργό. Ποιος, ο Βεγγέρ στην Αγγλία κιόλας. Είναι ο μόνος προπονητής που καθιέρωσε το center back να το κάνει αμυντικό χάφ από πίσω να το φτιάξει στο παιχνίδι. Ναι. Δεν θυμάμαι άλλο να εγώ έτσι τέτοιο. Και μετά το έκανε ο Γκουαρδιόλα μαζί με τον Πικέ. Συμφωνείς? Πολύ καλά τα λες. Κλείσε. Λοιπόν, άκουσέ με. Βρες τον Τζάρλι και πες τον Καρατζαφέρι να σας κάνει εκεί πέρα αυτοί που κάνουν τα στοιχήματα να κάνετε ανάλυση και να μάθεις και από τον Τζο. Τζάρλι είναι φοβερός. Εγώ πιστεύω ούτε coach δεν μπορεί να κάνει τέτοια ανάλυση. Ας τον φέρει μια φορά ο Γιάννης εκεί πέρα να κάνει ανάλυση. Πες του το. Πες φέρε μια φορά τον Τζάρλι έτσι να τα πούμε ρε παιδί μου για 5 λεπτά. Ο Γεωργίου όταν θέλει κάτι να αναλύσει αυτό να φωνάζει να ξέρεις. Μάλιστα. Good. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι και οι Αριανοί πρέπει να το ακούσουν αυτό που λέω. Κώστα, δεν ξέρω εσύ ποια είναι η γνώμη σου. Πουλάμε και το Χασάν να ξέρουνε. Χασάν έλα, είναι χαρά. Για τον Άρη. Έλα. Όαση, βασιλιάς του real estate. Τι είναι το real estate ρε, για πες μου, τι σημαίνει real estate, τι είναι αυτό, δεν το ξέρω. Νικόλας Τριμάτης, νέος αντιπρόεδρος της ΠΑΕ.
Ένα χοντρό φαλακρό, να πούμε. Real estate. Τι είναι το real estate, ρε. Άστο να πάει στο διάλογο. Για πείτε μας, ρε, τι είναι το real estate, να πούμε, γιατί δεν ξέρουμε. Ο Καρυπίδης πρέπει να πάρει τον Μπουρλά και να τον βάλει εκεί πέρα να κάνει το. Πώς λέγεται, ρε, το φάρμακο που πουλάει ο Μπουρλάς, ρε. Αυτό που μας βάλανε, ρε, την ένεση, ρε. Το φάρμακο, ρε, το. Για τον κορονοϊό, ρε, πώς τη λένε την εταιρεία. Pfizer, Pfizer. Αυτός ο Τσιγκούναρος, ο Τσιγκούναρος, ο Μπουρλάς, γιατί ρε Μπουρλά, αργιανός είμαι και αργιανός είμαι. Πάρε και κάτω, Pfizer Arena. Θα πάρει, λέει, το real estate και το μία real estate. Καλός είναι και αυτός. Αλλού είναι το ψωμί. Στη μεγαλύτερη φαρμακευτική εταιρεία πετάς τα φάρμακα τώρα με τον COVID, να πούμε, οικονόμησες, εντάξει, ωραίος, πολιτής, φοβερός. Μια σου ήταν, δεν πήρε το Καρυλάο. Τι αργιανός είσαι εσύ, ρε Μπουρλά, να πούμε. Είσαι αργιανός. Είσαι αργιανός. Είσαι αργιανός και δεν πήρε μια σου ήταν. Να κάνει το Καρυλάο. Πώς το λένε. Εμβόλιο αρένα, πώς το λένε. Πώς το λένε, Pfizer αρένα, ρε. Και περιμένεις. Τι είμαι αργιανός. Και δεν σε κάνω που είσαι αργιανός. Είμαι, λέει, αργιανός. Και άλλοι πήρανε 2.500 διαρκείας οι αργιανοί. Κάτσε να πω για το διαγωνισμό και να πάμε σε έναν ακόμα. Πάω κλέφτη Σόφιας. Άντε ρε πάω οξύδες. Σας δίνουμε και εισιτήρια για να πάτε στο γήπεδο. Άντε κουνήστε το πόδι το βρώμικο εκεί με τη σαγιονάρα. Την καφέ να πούμε το νύχι το μαύρο. Άντε κουνηθείτε σουρ σουρ. Σέρνετε το πόδι. Το Μετρόπολη λοιπόν στέλνει 12 μάω μάω φίλους της εκπομπής. Παρακολουθήσω τον αγώνα, πάω κλέψη. Άντε, σηκωθείτε από τον καναπέ. Σιρ, σιρ, σιρ. Η κλήρωση θα γίνει Δευτέρα σήμερα, 25 Ιουλίου 17:50, στην εκπομπή του Πετροντού, που είναι εξαίρετος. Μέσω διαγωνισμού SMS που θα αποστέλλονται στο 54-344, γράφοντας άμου 2. ΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμο. Οι νικητές επικοινωνούν με την γραμματεία για να δώσουν τα στοιχεία ΑΜΚΑ και ΑΦΗΜΗ. Για την παραλαβή του εισιτηρίου. Απαραίτητη αστυνομική ταυτότητα και το ΆΜΚΑ. Πάμε στο τελευταίο να προλάβουμε το τελευταίο. Πάμε, ναι. Όμως παίρνει το τηλεφώνημα από Αθήνα, σερί. Ήμουν στο Καλαμάκι εχθές. Δεν ξέρω πού το περίπτερο να έρθω να σε δω. Ρώτησα ποιο είναι το μεγαλύτερο περίπτερο σε διάσταση. Πού, σε διαστάσει, θα σου πούνε. Λοιπόν, να πω για τον Άρη. Είναι παραλιακό. Ομάδα... Έλα. Παραλιακό είναι. Όχι ρε, δεν είναι παραλληλικό. Α, είναι πιο απάνω. Λοιπόν, η μόνη ομάδα που έχει βελτιώσει από χρόνο σε χρόνο είναι ο Άρης. Ναι. Πάω και έχει φθήνουσα απορία. Ναι. Ο Ολυμπιακός από την εποχή του Τσιμίκα φθήνουσα απορία. Ναι. Ο Πάω μια σταθερή πορεία, ο Παναθηναϊκός εκεί. Η ΑΕΚ, αν θα δείξει κάποια πορεία από φέτος. Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι η άποψή μου. Δηλαδή, διαφωνώ με το φίλο που πει μοναδική ευκαιρία του Άρη φέτος. Όχι. Η μοναδική ευκαιρία του Άρη είναι που απέκτησε αυτό το πρόεδρο, ο οποίος κάθε χρόνο που περνάει τον αγαπάει περισσότερο και από τους Αριανούς την ομάδα αυτή. Ναι. Και το αποδεικνύει κάθε χρόνο. Λοιπόν, και τα αποτελέσματα θα έρθουν θέλοντας και μη. Κάποια στιγμή, αρκεί να μην πιέσουν την ομάδα. Λοιπόν, θέλω να πω για αυτόν τον Γιώργο. Τον Αριανό που πήρε τηλέφωνο και πρόσβαλε το Βαραβά. Ναι. Που είπε: αν ήμουν και εγώ στο Σταυρό, δεν θα έστωρα το Βαραβά. Αυτός εκτός από το να ειρωνεύεται και να κάνει ίδρυκα, δεν κάνει κάτι άλλο. Ναι. Τι σε πείραξε το Βαραβά, δε φιλαράκι. Υπάρχουν ο Βαραβάς, είναι μαχήμι, κομμάτι σταθερό ρε του σταθμού. 12 η ώρα, 4 η ώρα, 6 η ώρα, πάντα ακούει το σταθμό και θα πει την καλημέρα του, ρε. Τι νομίζω, δύο γυναίκες έχουμε σταθερότητες έτσι τόσο πολύ, το σταθμό, το Βαραβά και την κυρά, τη συγχωρεμένη, τη γιαγιά μου, ρε. Η κυρά Ντόρα. Ναι. Τι σε πείραξε ο Βαραβάς. Ο Βαραβάς έχει ψυχούλα, ρε. Και στο κάτω-κάτω υπάρχουν οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί του σταθμού που παίζουν μπάλα και τον παίζουν πολύ ωραία το Βαραβά το τελευταίο. Και να σου πω και κάτι, ο Βαραβάς αν θα βγει, πέστε μου ποιος μιλάει λιγότερο από τον Βαραβά. Μάξιμο ο Βαραβάς θα μιλήσει ένα λεπτό ρε εσύ. Θα πει την καλημέρα του, θα δείξει την αγάπη του για το σταθμό και να ξέρει Γιώργος, εδώ στο Μετρόπολης
στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Είμαστε μια οικογένεια, δεν μπορείς να βάλει ο ένας τον άλλον. Εσύ και εσύ έκανες εκπομπή 5 λεπτά. Τι μας είπες για το Σκαραμαγκά, για μια ταινία, τι μας είπες. Πες μας τι μας είπες, μίλησες για την ομάδα σου. Το μόνο που είπες είναι για κάτι άσχετα πράγματα. Και μίλησες τουλάχιστον 5 φορές περισσότερο από τον Παραβά. Αλλά σε σπούταρε ο άλλος τώρα από τον Γιώργο από την άλλη εκπομπή, που έριξε πόρτα και ήρθες από εδώ τώρα. Και το πρώτο πράγμα που έκανε είναι να προσβάλλεις τον άλλον. Δεν βγαίνει εδώ πάλι καλά, αλλά σεβάστε τον άλλον. Και όλα ψυχούλα είσαι. Και ειδικά του Βαραβά την ψυχή δεν μπορεί να του φτάσει ποτέ. Καλή συνέχεια, παιδιά. Ένας άνθρωπος. Ασουλούποτε βάτρακε, real estate σημαίνει διαχείριση ακινήτων. Α, πώς είναι αυτούς. Πώς είναι αυτούς. Αμεσίτης είναι. Εντάξει, μεσίτης. Τραγώδια Δημήτρη, ευχαριστώ, ρε. Ακίνητα είναι το real estate, σωστά, ναι. Αμεσίτης είναι. Τι να το κάνω το μεσίτη. Μεσίτη λέει. Μεσίτη έχουμε και εμείς μεσίτες. Να βάλουμε. Λοιπόν, βάλ' το μπουρλάκι πέρα να το δαγκώσεις. Δεν πάω να το δαγκώσεις το μπουρλά, πάω να το δαγκώσεις. Πάω το εύκολο να το δαγκώσεις. Είμαι Άρης λέει. Τι Άρης είσαι ρε. Μια διαφήμιση στην ομάδα δεν την έδωσες. Σε προκαλώ. Α, τώρα το Σεπτέμβριο θα πει ο Μητσοτάκης τέταρτο εμβόλιο. Α, πουλήσεις άλλα τόσα οικονομίες. Α, γιατί τον Άρη ρε. Παίξε καλά τον Άρη βρε μπουρλά βρε. Τέλος. Αυτό ήταν το one man show το σημερινό. Αύριο πρωί ο Κουλιανός θα ξεκουραστεί από το γάμο, θα ρευτεί εκεί πέρα κάνα τόνο πίτσες, θα έρθει εδώ μουνάμενος σουνάμενος, πως το λέει σκουνάμενος σουνάμενος, ωραίος, θα μας πει εκεί για τον, την προετοιμασία του ΠΑΟΚ, τι έμαθε αυτός εκεί και τα λοιπά, δεν έμαθε παραπάνω. Το μεσημέρι one man show, αρχίζω και τη βρίσκω. Λοιπόν, καλή συνέχεια, ενημερωτική εκπομπή 4-6, Τάνια Δήμα ετοιμάζεται. Πετροτός, Βλαχόπουλος γύρισε. Όχι ακόμα, βλέπω. Θα λέμε.